Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, βράδυ Σαββάτου, post game, σε μια μέρα γεμάτη αγωνιστική δράση. Αρχίζουμε να μπαίνουμε σε χειμωνιάτικους ρυθμούς, 17 Αυγούστου έχουμε ακόμη βέβαια. Αν και έχει δροσίσει έξω, Βασίλη, δεν ξέρω από το μεσημέρι που έχει έρθει τι θερμοκρασία είχε. Πάντως, ναι, είχε ζέστη το μεσημέρι, τώρα είναι καλά πάντως, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι, έχει δροσίσει εδώ στην άδεια πόλη, περισσότεροι λείπεται. Εμείς που έχουμε μείνει πίσω τουλάχιστον έτσι δεν σκάμε αυτή την ώρα. Άδεια και ήσυχα όλα εδώ στην Θεσσαλονίκη, τελευταίο έτσι καυτό Σαββατοκύριακο αδειών. Από Δευτέρα θα μπούμε σιγά σιγά σε πιο κανονικούς ρυθμούς, αν και εντάξει όχι πλήρως ακόμη, είναι νωρίς. Πάντως αγωνιστική δράση είχαμε σήμερα στα Ευρώπα, που λέει ο φίλος μου Κωνσταντίνος Τσίψιος, πούντος τώρα τον έχασα. Και θα τα δούμε όλα παρεούλα εδώ και τη μία. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4, Βασίλης Καβαδίας απέναντι στη ρύθμιση του ήχου. Έχει ξεκινήσει από χθες και την Bundesliga γερμανική και η La Liga στην Ισπανία. Είχαμε σήμερα και Premier League φυσικά δεύτερη αγωνιστική. Είχαμε ντέρμπι. Είχαμε έτσι ένα ντεζαβού στο Manchester City Tottenham όταν έγιναν πέρσι στο Champions League. Και έτσι παρεούλα θα δούμε όλα αυτά μέχρι και τη μία. Λοιπόν, εδώ χαμογελαστό το αγόρι αυτό απέναντι Κωνσταντίνος Τσίψιος, γιατί έτσι. Εξάωρη εκπομπή. Έλα λίγο ακόμα. Έλα, εντάξει. Εξάωρο, έκανε. Κάνει και άλλη μισή ώρα. Δηλαδή, 6 ώρες δεν σε πειράξει. Σε πειράζει το άλλη μισή ώρα. Τσάμα, παρεά. Έλα λίγο να μου κάνει ένα σχόλιο. Για Λίβερπουλ. Για Λίβερπουλ. Όχι. Έλα. Όχι, λέει. Καλά τώρα. Έτσι με ψάρευε κάθε φορά και κάθε μέρα. Σήμερα σου άρεσε η Λίβερπουλ. Όχι. Τραγική. Κακό ποδόσφαιρο, αλλά άμα παίρνει αυτές τις νίκες. Ναι, άμα παίρνει αυτές τις νίκες θα πάρει πρωτάθλημα επιτέλους. Αυτό έδειξε πέρα. Ο Μανέ είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Άκουγες τι έλεγε. Τι είπε, δεν άκουσα. Για πέ, τι είπε. Θα σου πει Βασίλη. Βασίλη. Έστειλε χαιρετίσματα. Ναι. Σε γλυκό κοριτσάκι. Γλυκό κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Θα τα πω στο Χρήστο Γιωβάνογλου αυτά. Ναι. Λοιπόν. Κωνσταντίνος Τσίψιος και Γιώργος Μπαϊράμι στα γλυκά αγόρια που σας κράτησαν συντροφιά για ένα εξάωρο θα αποχωρήσουν. Αύριο πάλι 4-10 εδώ στον αγώνα Λίμπερο 107,4. Εδώ οι στυλοβάτες κρατάνε το Λίμπερο στις πλάτες. Περιμένετε λίγο. Καθίστε, πού θα πάτε. Λοιπόν, δεν μένουν άλλη μια ωρίτσα, Βασίλη. Δεν τους κρατάμε με τίποτα, έτσι. Αποχωρούν. Εντάξει, από τις 4 είναι τα παιδιά, τι να κάνουν, λογικό είναι. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και το μάτς της Εθνικής με την, το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας στο μπάσκετ, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Λοιπόν, και φυσικά θα τα πούμε και για τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Έκανε δηλώσεις τώρα ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Λοιπόν... τώρα θα μιλήσει κάποιος άλλος, δεν νομίζω. Έχουμε μάτς εξέλιξη φυσικά στο ποδόσφαιρο, με τα οποία θα ασχοληθούμε εννοείται. Έχουμε και ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ, από Άρη, από Ηρακλή στο μπάσκετ που έχει ξεκινήσει εν ώψη της νέας σεζόν. Και ο Άρης στο μπάσκετ είχε κάτι πραγματάκια. Έτσι, γενικότερα παρουσιάζει ενδιαφέρον ημέρα. 84-70 ανοίξει η εθνική επί της Τουρκίας στην δεύτερη μέρα του τουρνουά Ακρόπολης. Μετά τη χθεσινή 24 στην Ιταλία με 83-63. Δεύτερη άνετη νίκη επί των Τούρκων σήμερα για την εθνική ομάδα με 84-70. Στο δεύτερο αυτό φιλικό παιχνίδι της στο τουρνουά Ακρόπολης εν ώψη του Μούτο Μπάσκετ της Κίνας. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα ακούσουμε κάποιον άλλον από δηλώσεις από το φιλικό της εθνικής. Πάμε λίγο να περάσουμε, να ξεκινήσουμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα, πριν δούμε συνέχεια το πανόραμα όλη τη αγωνιστική δράση που είχαμε σήμερα, με σπουδαία παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με τα τρία παιχνίδια που έχουμε στην Ισπανική La Liga. Στο 21 ξεκίνησαν στις 10 Leganés Osasuna 0-0 και Villarreal Granada επίσης το 0-0, ακόμη δεν υπάρχει σκορ. Στο 64 σε μάτς που ξεκίνησε νωρίτερα, Mallorca Eibar 1-1. Και στη Γαλλία έχουμε 5 παιχνίδια σε εξέλιξη. Λοιπόν, στο 65 Αμιέν Λίλ 0-0 παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Στο 59 Μέτς Μονακό 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι και εδώ. Στο 65 Μπορντό Μομπελιέ 0-1. Στο 57 Νιμ Νις 1-2 με 10 οι φιλοξενούμενοι που προηγούνται. Στο 63 Τουλούς Διζόν 1-0. Δεν το έχει βάλει ο Κουλούρης το γκολ, το έχει βάλει ο Μακέγκο στο 54, έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Τουλούζης.
Ο Ευθύμης Κουλούρης είναι στην ενδεκάδα, αγωνίζεται. Έτσι, περιμένουμε να δούμε αν θα σκοράρει και σήμερα στο δεύτερο του παιχνίδι. Στον τεμπούτο είχε βάλει γκολ, θυμίζω. Να δούμε αν θα καταφέρει και σήμερα κάτι ανάλογο. Στο ημίχρονο στην Αργεντινή, Newell's Old Boys Union Santa Fe 0-0. Στο Βέλγιο, στο 64, Malin Celtic Brugge 1-1. Στο ημίχρονο, Valand Beveren Genk 0-1. Στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, ημίχρονο, Westerlo Roseral 4-1. Στη Βοσνία, Ζελιέσνιτζαρ Σλόμποντα 2-1 στο ημίχρονο. Μπόρακ Μπάνια Λούκα Μλάντο DK 0-0 επίση στο ημίχρονο. Τελικό στη Βουλγαρία, Μπίστριτσα Λεύσκια Σόφια 0-4. Λοιπόν, Λα Λίγκα 2 στην Ισπανία στο 65, Έλτσε Φουενλαμπράντα 0-2. Στο 22, Ραγιο Βαγεκάνο Μιράντε 1-1 με 10 γηπεδούχοι. Στο 20, Σαραγώσα Τενερίφη 0-0. Έχει αρκετά φιλικά σήμερα το μενού. Ολοκληρώνεται και το φιλικό εδώ το δικό μας. Παναθηναϊκός Ξάνθη είναι στο 3-0 στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Μακέντα στο 37, ο Κολοβός στο 40 και επίσης ο Μακέντα στο 53, η σκόρερ για τους πράσινους. Απέναντι στην Ξάνθη, ολοκληρώνεται το μάτς αυτό σε πολύ λίγο. Είναι στις καθυστερήσεις όπως είπαμε. Σε άλλα φιλικά έτσι που έχουν ενδιαφέρον από το εξωτερικό, Αρέτζο Ρώμα 1-3 στις καθυστερήσεις. Λοιπόν, τι άλλο έτσι έχει ενδιαφέρον. Η Γιουβέντους είναι στο 0-1 με την Τριεστίνα στο ημίχρονο. Τσεζένα Μίλαν 0-0. Θυμίζω η Σέρια ξεκινά το επόμενο Σαββατοκυριακό. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει αυτό όπως και τα υπόλοιπα μεγάλα πρωταθλήματα. Το επόμενο μαζί με το δικό μας ξεκινούν οι Ιταλοί. Το πρωτάθλημά τους, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβα τζενεράλ τα περισσότερα παιχνίδια για Μίλαν, Γιουβέντους, Ρώμα που βλέπουμε απόψε. Τα τελευταία τεστ έτσι, εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος τη Σέρια Α. Στην Ολλανδία έχουμε παιχνίδι Έμεν Χέρεφεν 1-0. Σήμερα αγωνίστηκε και ο Άγιαξ, κέρδισε με 1-4 στην έδρα της Φένλο. Λίγες μέρες μετά τόσα έγιναν στην Άμστερνταμ Αρίνα στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ. Οι Ολλανδοί του ΕΑΔΑ σκόραναν και σήμερα με πέναλτι. Με τον Τάντιτς να ευστόχει και πάλι. Κάτι που σχολιάστηκε αρκετά από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ότι ο Τάντιτς σκόραρε και πάλι από την άσπρη βούλα μετά τα όσα είχαν προηγηθεί λίγες μέρες νωρίτερα. Λοιπόν, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι προς το παρόν από τα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Ναι, αυτά είναι έτσι όσον αφορά τα μάτς αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε ότι η Σλόβαν Μπρατισλάβας λίγες μέρες πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας με 4-0 της Σέρεντ για την πέμπτη αγωνιστική του Σλοβακικού Πρωταθλήματος. Είναι στην κορυφή η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Θα δούμε συνέχεια και την εντεκάδα της, ότι έχει κάνει ως τώρα στο πρωτάθλημα. Γενικότερα έτσι σε τι κατάσταση βρίσκεται η πρωταθλήτρια Σλοβακία, Σλόβαν Μπρατισλάβας. Μόλις επαναλαμβάνω λίγες μέρες πριν έρθει το μάτς της πέμπτης με τον ΠΑΟΚ, πρώτο μάτς της Σλοβακίας στις 10. Για τον δικέφαλο, η πρώτη του αναμέτρηση στα play-off του Europa League. Έτσι, θα τα δούμε συνέχεια λοιπόν και για την αντιπαλό. Θα σχολιάσουμε φυσικά όσα έγιναν και μέσα στην εβδομάδα με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Θα δούμε γενικότερα ό,τι υπάρχει. Υπήρχε και το φιλικό του Άρη σήμερα, με την επιστροφή του Μπρούνο Γκάμα να είναι στο προσκήνιο. Οι κυτρινομαύροι ξεμούδιασαν κερδίζοντας με 2-0 τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύοσμο. Εξαιρετική ημέρα ήταν ο Μάρτιν Τόσο που έβαλε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Ο Αργεντινός, το φιλικό αυτό παιχνίδι που ήταν περισσότερο για να χρησιμοποιηθούν οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα. Να γίνουν και κάποιες κρίσεις για κάποιους παίκτες εν ώψη συνέχειας για το αν θα μείνουν, αν θα φύγουν και γενικότερα έτσι ένα φιλικό εν ώψη και της έναρξης του πρωταθλήματος για τον Άρη που παράλληλα τρέχει και ορισμένα μεταγραφικά ζητήματα. Όλα θα δούμε σε αυτό το τρίωδο ως και τη μία. Λοιπόν, γκολ για την Μπορντό. Μπορντό Μονπελιέ 1-1. Ισοφάριση για τους γυρονδίνους του Μπορντό. Στο μάτς που είναι σε εξέλιξη, το 70 το γκολ αυτό. Στη γαλλική Λιγκουάν, τρίτη αγωνιστική εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεύτερη. Δεύτερη αγωνιστική είναι, όχι τρίτη. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν οι Γάλλοι να παίζουν ποδόσφαιρο στο δικό τους πρωτάθλημα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει ολοκληρωθεί το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Ξάνθη. Πρέπει να είναι τελικό το 3-0 για τους πράσινους. Ναι, είναι τελικό το 3-0. Θυμίζω, Μακέντα στο 37 άνοιξε το σκορ. Κολοβός στο 40 το 2-0. Και ο Ιταλός ο Φεντρικό Μακέντα έκανε και το 3-0 στο 53ο λεπτό. Στην πρόβα γενεράλη του Παναθηναϊκού, εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος Super League, αρκετά καλά τα πήγαν οι πράσινοι. Οι πράσινοι, οι οποίοι γενικά τα πήγαν καλά στα φιλικά προετοιμασία τους, δείχνουν ότι χτίζουν κάτι καλό εκεί με τον Γκροδόνη και φέτος. Με κάποιες σημαντικές προσθήκες που έχουν γίνει στο ρόστερ.
Βέβαια είναι ερωτηματικό, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τους υπόλοιπους που είχαν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μπροστά τους και ξεκίνησαν νωρίτερα την προετοιμασία. Άρα τα δεδομένα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει και το μείον 6 φέτος, έτσι. Το μείον 6 που έχει ο Πανιόνιος φέτος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει πρώτη αγωνιστική το επόμενο Σάββατο στη Λαμία. Είναι το μάτσο που ανοίγει την αυλαία του πρωταθλήματος. Σάββατο 24 Αυγούστου στις 7, Λαμία Παναθηναϊκός. Είναι το πρώτο μάτς της πρεμιέρας, της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Θα δούμε συνέχεια και το πρόγραμμα έτσι εν ώψη και του επόμενου Σαββατοκυριακού. Να δούμε τι θα γίνει και με τα μάτς του ΠΑΟΚ και του Άρη, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει Πέμπτη. Η Super League τον έχει ορίσει να παίξει Σάββατο την πρεμιέρα με τον Πανετολικό στην Τούμπα στις 8. Μάλλον θα αλλάξει αυτό, δεν μπορεί να παίξει σε λιγότερο από 48 ώρες. Είναι Πέμπτη στις 10 το μάτς στην Πρατισλάβα και Σάββατο στις 8 το μάτς στην Τούμπα έχει οριστεί. Θα αλλάξει, θα πάει Κυριακή λογικά στις 8. Και ίσως μεταβληθεί το μάτς του Άρη που είναι επίσης εντός έδρας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αμιέν Λίλ 1-0 ανοίγει το σκόρ. Αμιέν, θυμίζω, παίζει με 10 η Λίλ. Γκολ στο 72 και άλλο γκολ στη Γαλλία στο 66. Μέτς Μονακό 3-0 και παίζει με 10 η Μονακό. Αυξάνει το δίκτυο του σκόρ η Μέτς. Αυτά τα πιο πρόσφατα τέρματα που έχουμε στην Γαλλία. Να πάμε λίγο να θυμηθούμε μια γρήγορη ματιά στο τι έγινε σήμερα στην Αγγλία και θα σχολιάσουμε συνέχεια εκτενέστερα και την εμφάνιση της Λίβερπουλ, που δεν εντυπωσίασε αλλά είχε την ουσία και έκανε το 2-2 λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Super Cup κοντρά στη Chelsea. Είχαμε το μεγάλο Derby City τότε με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με το γκολ του Ζεσούς που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις, ένα ντεζαβού του πρώην τελικού του Champions League. Και πάλι η City έμεινε με τους πανηγυρισμούς για την νίκη στις καθυστερήσεις που τους πήρε πίσω το VAR. Το ζήσαν και αυτό ξανά οι πολίτες και τότε να με έφυγε όρθια με τον πολύτιμο βαθμό από το Etihad. Έτσι, σε ένα στιγμιότυπο τρομερό πραγματικά. Πραγματικό ντεζαβού. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα αποτελέσματα. Arsenal Burnley 2-1, Aston Villa Bournemouth 1-2, Everton Watford 1-0, Brighton West Ham 1-1, Norwich Newcastle 3-1 με 3 γκολ του Πούκι εδώ. Ένα παίκτη που πέρσι το καλοκαίρι είχε απασχολεί στον ΠΑΟΚ, οφείλει να δώσει επιθετικός. Χατρίκ σήμερα απέναντι στη Newcastle με τη φάνηλα της Norwich. Southampton Liverpool 1-2 και City Tottenham στο ντέρμπι της ημέρας, στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής 2-2. Αύριο το μενού έχει δύο παιχνίδια. Στις 4 θα παίξουν στις 4 θα παίξουν Sheffield United, Crystal Palace και στις 6.30 Chelsea Leicester. Στις 10 το βράδυ της Δευτέρας κλείνει η δεύτερη αγωνιστική αυλαία με το match Wolves Manchester United. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό. Αυτή τη στιγμή οι μοναδικές ομάδες που έχουν κάνει το 2-2 και είναι στην κορυφή ισόβαθμες με 6 βαθμούς είναι η Liverpool και η Arsenal. Η Arsenal που κατάφερε να ξεκινήσει με 2-2, με δύο συνεχόμενες νίκες δηλαδή στα πρώτα της παιχνίδια στην Premier League μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Κερδίζοντας σήμερα την Burnley με 2-1 με 2 γκολ των Lacazette και Aubameyang στο Emirates. Και οι ομάδες που έχουν 2 στις 2 ήττες είναι 4, χωρίς βαθμό δηλαδή, μετά από τις δύο αγωνιστικές, η Aston Villa, η Newcastle, η Southampton και η Watford. Η Chelsea έχει ήττα στην πρεμιέρα και παίζει αύριο με τη Leicester, θέλει τους πρώτους της βαθμούς, έχει επίσης 0. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας break εδώ στο Post Game απόψε. Μένετε συντονισμένοι στο Libero 107,4. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με όλη την υπόλοιπη δράση της βραδιάς. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Libero 107,4 ακούτε. Παρέα θα πάμε όμως και τη μία post game φυσικά, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε βράδυ, Σαββάτου 10 με 1 και Κυριακή φυσικά και αύριο θα είμαστε παρεούλα με όλη την αγωνιστική δράση και ό,τι άλλο υπάρχει. Λέγαμε πριν για το match της Toulouse που είναι σε εξέλιξη, το 87 πλέον, προηγείται 1-0 της Dijon. Ο Ευθύμης Κουλούρης δεν πέτυχε γκολ, αλλά έχει δώσει την assist, κάτι που παραλείψαμε νωρίτερα να αναφέρουμε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο βλέποντας το τι συμβαίνει στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λοιπόν, να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχουμε κάποιο τελευταίο γκολ. Καταρχήν στην Ισπανία, Βιγεράλ με πέναλτι έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Γρανάδα. Είναι 1-0 στο 45, οδεύει στο ημίχρονο αυτό το match. Γκολ τώρα στη Γαλλία μόλις, στο 88. Μπορντό Μονπελιέ 1-2, παίρνουν ξανά προβάδισμα φιλοξενούμενοι. Είχαν ισοφαρίσει πριν κάνα 15 λεπτό περίπου οι γηπεδούχοι. 1-2 τώρα, προβάδισμα ξανά για την Μονπελιέ στην Έλα της Μπορντό. Στα υπόλοιπα, Νάντ Μαρσέι έγινε στο 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Εδώ έχει λήξει το μάτς. Αμιέν Λίλ 1-0 στο 89 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Μέτς Μονακό 3-0 στο 84 με 10 οι φιλοξενούμενοι. Μπορντό Μονπελιέ, όπως είπαμε, στο 89, 1-2 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους. Στο 81 Νιμ Νις 1-2 και με 10 οι φιλοξενούμενοι προηγούνται. Το 88 του Λουτζιζόν 1-0.
Στην Ισπανία, όπως προείπαμε, η Villarreal έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Γρανάδα. Έχουμε και εικόνα από το παιχνίδι αυτό. Και πάνε για το ημίχρονο οι δύο ομάδες. Το άλλο μάτς που είναι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, λέγανε ότι θα σου είναι 0-0, δεν υπάρχει σκορ. Στο 89, Μαγιόρκα Ιμπάρ 2-1. Και έχουμε γκολ μόλις τώρα στο 57 στην Αργεντινή. Newell's Old Boys, Union Santa Fe 1-0 στο 57, επαναλαμβάνω. Στο Βέλγιο στο 89, Μαλίν Σέρκ Μπριζ 3-1 και στο 61, Βάλαντ Μπέβερεν Γκένγκ 0-2. Στην δεύτερη κατηγορία του Βελγίου, στο 60, Βέστερλο Ρόζεραρ 4-1. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο έτσι πολύ. Έχουμε μάτς στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στην La Liga 2, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Στο 44, Σαραγώσα Τενερίφη 1-0. Στο 45, Βράγιο Βαγιακάνο Μιράντες 2-1 με 10 γηπεδουχή. Στο 89, Έλτσε Φουενλαμπράντα 0-2. Λοιπόν, γκολ. Όχι. Πού έχουμε, δεν έχουμε γκολ τώρα. Στα φιλικά μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Ιταλία, Τσεζένα Μίλαν 0-0 στο 61 και Τριεστίνα Γιουβέντους 0-1 στο 60 με γκολ του Ντιμπάλα. Η Ρώμα νωρίτερα κέρδισε με 3-1. Λοιπόν, αυτά και από τα φιλικά μάτς έτσι στην Ιταλία που ξεχωρίζουν στο απόψινό μενού. Θυμίζω ότι οι Ιταλοί ξεκινούν στο πρωτάθλημά τους το επόμενο Σαββατοκυριακό. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει η Σέρια A. Έχουν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα Premier League και League One στη Γαλλία. Έχει ξεκινήσει αυτό την Παρασκευή, αυτό το Σαββατοκύριακο, το γερμανικό πρωτάθλημα, η Bundesliga και το ισπανικό, η La Liga. Κάτι γίνεται μεταξύ τώρα εκεί στο Villarreal Γρανάδα, κάτι έχει δώσει. Πέναλτι για τη Γρανάδα. Σύραξη τώρα εκεί μεταξύ των παιχτών υπάρχει, διότι προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο. Πρέπει να έχει δώσει πέναλτι για τη Γρανάδα. Λοιπόν, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου είναι το παιχνίδι αυτό. Στην Τουρκία, ημίχρονο σε δύο παιχνίδια. Σίβασπορ Μπεσίκτας 1-0 και Καϊσέρισπορ Αλάνιασπορ 0-0. Στην Καϊσέρισπορ παίζει ο Πέντρο Ενρίκε. Είναι στη βασική ενδεκάδα ο Πέντρο Ενρίκε, φορώντας και το νούμερο 10 μάλιστα. Στην αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής της Καϊσέρισπορ. Ενώ στο ίδιο μάτς για την Αλάνιασπορ, για να δούμε άμα παίζει ο... Ναι, ο Σιώπης είναι και αυτός βασικός, ο Μανώλης Σιώπης είναι στην βασική εντεκάδα, όπως και ο Μπακασέτας, μάλιστα. Και ο Μπακασέτας λοιπόν και ο Σιώπης είναι βασικοί. Ο Τζαβέλας είναι στον πάγκο και ο Τζαλμακάμπος είναι στον πάγκο στην τουρκική ομάδα που έχει έτσι μια μίνι ελληνική παροικία, η Αλάνιασπορ. Άλλα μάτς σε εξέλιξη έτσι που να ξεχωρίζουν. Έχουμε στη Σερβία το Mladost Radzinski Nis 1-1 στο 91 και παίζουν και με 10 οι γηπεδούχοι. Spartak Zlat Voda Ερυθρός Αστέρας 2-3 στις καθυστερήσεις. Τσουκαρίσκι Προλετέρ 2-1 στο 89 και παίζουν με 10 οι φιλοξενούμενοι. Τι έχει δώσει τώρα εδώ στο Villarreal Granada? Πέναλτι για τη Γρανάδα έχει δώσει με χρήση VAR. Να δούμε αν θα ευστοχήσουν οι φιλοξενούμενοι και θα σφαρίσουν στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Στην Τουλούζη, στο άλλο μάτς που έχουμε τηλεοπτικά εικόνα, στο πρώτο λεπτό από τα 5 καθυστερήσεων Τουλούζ Διζόν 1-0, με assist θυμίζω του Ευθύμη Γουλουρή, ποιος σήμερα μπορεί να μην σκόραρε, αλλά τουλάχιστον έδωσε την assist, είχε συμμετοχή στο πρώτο και μοναδικό γκολ της ομάδας του που έτυχε ο Μακέγκο μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Λοιπόν, λέτε να καταφέρει να σκοράρει κιόλας. Πάνε να βγουν τώρα μπροστά εδώ οι της Τουλούζ. Απογοητευτικό σουτ, όχι από τον Κουλούρη, από συμπαίκτη του, χτυπιέται ο Κουλούρης. Λοιπόν, μένει πάντως το 1-0 στο παιχνίδι αυτό. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Είπαμε νωρίτερα για την τεσσάρα της Λόβων Μπρατισλάβας στην έδρα της Σερέντ πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ που θα γίνει την Πέμπτη. Λοιπόν, είπαμε και για το 4-1 του Άγιαξ. Είπαμε και τα μάτς Premier League. Θα έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια φυσικά. Κυρίως για το μεγάλο ντέρμπι της ημέρας όπου είχε τρομερές συγκινήσεις με τη Σίτι να πετυχαίνει γκολ στις καθυστερήσεις με τον Γκαμπριέλ Ζεσούς και αυτό να ακυρώνεται μετά από χρήση VAR. Σε ένα τρομερό σκηνικό, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχαμε δει και στον προημιτελικό του Champions League μεταξύ των δύο ομάδων. Εκεί κρίθηκε η πρόκριση, βέβαια, όχι απλά μια νίκη βαθμή πρωταθλήματος.
Αλλά ήταν δεζαβού έτσι ο τρόπος με τον οποίο έγινε, με τον γκολ που ακυρώθηκε με βάρες καθυστερήσεις υπέρ τη City στο ίδιο γήπεδο κόντρα στον ίδιο αντίπαλο. Μόνο ο σκόρερ δεν ήταν ίδιος. Είπαμε για τον Άρη και τη φιλική νίκη με 2-0 επί του Αγροτικού Αστέρα στον Εύωσμο με 2 γκολ του Μάρτιν Τόνσο. Με τον Μπρούνο Γκάμα να είναι στο προσκήνιο που επέστρεψε μετά από πάρα πολύ καιρό μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Και σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμό στο πρωτάθλημα να τον δούμε και στα επίσημα παιχνίδια. Ισοφαρίζει η Γρανάδα τη Βιγιαρεάλ με το πέναλτι που εκτελέστηκε μόλις. 1-1 λοιπόν. Και θα πάνε στο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Λοιπόν, να το, το γκολ αυτό. Περιμένουμε να έχουμε εικόνα από όλα τα τελικά αποτελέσματα στη Γαλλία όσον ούπο. Ολοκληρώνονται εκεί τα παιχνίδια. Θα τα δώσουμε όλα μαζί αν είναι. Στην Ουρουγουάη βλέπω και εκεί ολοκληρώνονται τα παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι γίνεται. National River Plate 1-1 στο 90. Danubio Boston River 1-2. Επίσης τις καθυστερήσεις. Στο 87 Cerro Largo Cerro 2-0 με 10 φιλοξενούμενοι. Στο 88 Phoenix Πλάζα Κολόνια 0-1. Αυτά από την Ουρουγουάη. Στην Πορτογαλία έχουμε γκολ μόλις τώρα για την Μπενφίκα. Στο 84 Μπελενένσες Μπενφίκα 0-2. Σφραγίζουν την νίκη οι Λουζιτανοί. Λοιπόν, στη Ρουμανία στο 92 Σεψί Κλουζ 1-1. Τελικό στη Σερβία Μλάντος Ραντζίνσκι Νίς 1-1. Τελικό επίσης στη Σερβία Σπαρτάκ Ζλάτι Βόντα Ερυθρός Αστέρας 2-3. Διπλό για τον Ερυθρό Αστέρα. Περιμένουμε και το τελικό στο Τουκαρίσκι Προλετέρ που είναι στο 2-1 στο 92 και παίζουν και με 10 οι φιλοξενούμενοι μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από την Σερβία. Να δούμε στην Ολλανδία στο 52 Έμεν Χέρεμφεν 2-0 στην Eredivisie, τρίτη αγωνιστική του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Στα φιλικά μάτς στην Ιταλία δεν αλλάζει κάτι για Μίλαν και Γιουβέντους. 0-0 η Μίλαν με την Τζεζένα στο 67. Στο 0-1 Γιουβέντους με γκολ του Μπάλα κόντρα στην Τριεστίνα. Στο Βέλγιο στο 95 Μαλίν Σέρκ Μπλίζ 3-1. Θα πάρει την νίκη η Μαλίν όπως φαίνεται. Λοιπόν, και στην Τουλούζη ολοκληρώνεται σιγά σιγά το παιχνίδι. Μίχρονα στην Ισπανία Βιγιαρεάλ Γρανάδα 1-1. Λεγκανές Οσασούνα 0-0. Τελικό το Μαγιόρκα Έιμπαρ 2-1, παίρνει την νίκη η Μαγιόρκα, σημαντική νίκη για την Μαγιόρκα αυτή. Στην δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στην Ισπανία, στην πρώτη συγγνώμη, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος στην Ισπανία. Στη Γαλλία, τελικό είναι το Amiens Lille 1-0, τελικό είναι και το Bordeaux Montpellier 1-2, το είχαμε δώσει εδώ πριν. Λάθος δικό μας, μάλλον το πήραν πίσω μέχρι Σιβάρ τον γκολ, 1-1 τελικά. Τι έγινε εκεί, ακυρώθηκε, ναι, το είχαμε πει το 1-2, το πήραν πίσω μάλλον τον γκολ μέχρι Σιβάρ. 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα στο παιχνίδι Bordeaux Montpellier. Τελικό και στην Toulouse, Toulouse Dijon 1-0 με goal, όχι goal, με assist του Κουλούρη στο goal, το μοναδικό της αναμέτρησης. Περιμένουμε το Metz Monaco που είναι 3-0 στο 92, θα πάρουν την νίκη οι παιδούχοι. Περιμένουμε και το Nîmes Nice που είναι 1-2 στο 90 και παίζουν και με 10 οι φιλοξενούμενοι. Κρατούν το προβάδισμα προς το παρόν, να δούμε αν θα καταφέρουν μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Για να ολοκληρώσουμε και με την Γαλλία. Μετά συνέχεια θα δούμε όλα αναλυτικά, όλο το πανόραμα της ημέρας. Λοιπόν, για να δούμε τελευταία λεπτά στα παιχνίδια αυτά. Θυμίζω ότι η νωρίτερα εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ κέρδισε και σήμερα την Τουρκία με 84-70 στο δεύτερο της παιχνίδι στο φιλικό τουρνουά Ακρόπολης. Χθες είχε κερδίσει με 83-63 20 πόντους διαφορά την Ιταλία. Δεύτερη άνετη νίκη σήμερα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που στέλνει θετικά μηνύματα στην προετοιμασία εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου της Κίνας που θα γίνει τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, να δούμε και τους πόντους εδώ λίγο για την εθνική ομάδα, ποιοι ξεχώρισαν. Τα δεκάλεπτα καταρχήν 24-17, 42-37, 63-57, 84-70 στην τελευταία περίοδο άνοιξε η διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Ο Λαρετζάκης είχε 8 πόντους με 2 τρίποντα και 4 ασίστ. Ο Κόνιαρης είχε 3 rebound και 3 ασίστ. Ο Καλάθης 11 πόντους, 5 rebound, 6 ασίστ και 4 λάθη. Ο Παπαγιάννης είχε 12 πόντους. Ο Πρίντες 18 πόντους. Ο Παπανικολάου 2 με 7 rebound και 3 ασίστ. Ο Παπαπέτρου 2. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είχε 16 πόντους με 10 rebound και 5 ασίστ και 3 ταπές. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο είχε 8 πόντους με 7 rebound. Ο Μητόγλου είχε 2 πόντους για την ελληνική ομάδα. Θα είναι και τα στατιστικά της φιλικής αναμέτρησης. Τώρα το επόμενο τεστ για την ελληνική ομάδα, για να το τσεκάρουμε λίγο αυτό.
Το επόμενο φιλικό παιχνίδι θα δώσει στο τουρνουά Ακρόπολης. Πρέπει να είναι αύριο, αν δεν κάνω λάθος. Για να το τσεκάρουμε λίγο. Αύριο Κυριακή. Να δούμε αν μας τη δίνουν στο πρόγραμμα. Στις 6 έχει το Τουρκία-Ιταλία, τις δύο ομάδες που κερδίσαμε εμείς ως τώρα. Από την ΕΡΤ και το παιχνίδι αυτό. Στις 8.30 είναι το Ελλάδα-Σερβία. Αύριο στο ΆΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολης. Το πιο δυνατό τεστ για την εθνική ομάδα απέναντι στους Σέρβους, που είναι από τα φαβορί για το κατάκτηση μου το μπάσκετ. Πολύ δυνατό τεστ για την επίσημη αγαπημένη, για την γαλανόλευκη. Λοιπόν, τελικό και το Μέτς Μονακό 3-0 στη Γαλλία. Στο 94 περιμένουμε μόνο τον Νίμις που είναι στο 1-2 και με 10 φιλοξενούμενοι κρατούν το προβάδισμα. Για να ολοκληρώσουμε και με την δεύτερη αγωνιστική της Γαλλική Λίγκου 1, τα σημερινά μάτς, γιατί και αύριο έχει παιχνίδια το μενού. Αύριο παίζει και η Paris Saint-Germain με τον Neymar να είναι εκτός αποστολής ξανά. Χθες η Lyon κέρδισε με 6-0 την Angers στο πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής αυτής. Αύριο έχει 3 μάτς στο μενού, σε Ντετιέν Μπρέστ στις 4, Ρεν Στρασβούργο στις 6 και στις 10 το βράδυ Ρεν Paris Saint-Germain σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Θα το δούμε εδώ παρέα στο post-game. Να δούμε η Παρή να κάνει το 2-2 στην Ligue 1. Προς το παρόν, βέβαια, οι Γάλλοι εκεί πέρα ασχολούνται και με το θέμα του Νεϊμάρα. Και να δούμε αν θα καταλήξει τελικά στην Μπαρτσελόνα. Φαίνεται να τα βρίσκουν μετά και τον δανεισμό του Κουτίνιο στην Μπάγερ Μονάχου. Η Μπαρτσελόνα, η οποία ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο το πρωτάθλημα χθες, στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, στην ήττα με 1-0 από την Αθλέτικ Μπιλμπάου στην πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα. Η Ρεάλ ξεκίνησε σήμερα με το διπλό στην έδρα της Σέλτα Βίγκο, θα τα δούμε και αυτά συνέχεια. Η Μπάρτσα που χωρίς τον Μέση απογοήτευσε για άλλη μια φορά. Γκρισμάν και Σουάρες δεν κατάφεραν να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Υπήρχε βέβαια το φανταστικό γκολ του Αντούριθ που έκλεψε την παράσταση, ένα τρομερό ανάποδο ψαλίδι έτσι στο 88, λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο μάτς μάλιστα. Μια από τις στιγμές της χρονιάς έχω την εντύπωση θα είναι αυτή και μας ήρθε πάρα πολύ νωρίς από την πρεμιέρα κιόλας. Τρομερή στιγμή, τρομερό αυτό που έκανε ο Αντούριθ έτσι, με το υπέροχο γκολ αυτό που πέτυχε αμέσως μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Όσοι δεν το είδατε, σπεύσατε. Όπως επίσης, όσοι δεν είδατε το σημερινό γκολ του Κρος στη νίκη με 1-3 της Ρεάλ στην έδρα της Σέλτα Βίγκο, το 2-0 που κάνει ο Κρος στο 61 με ένα φοβερό σουτ, έναν κεραυνό που εξαπέλυσε στο οριζόντιο δοκάρι. Και στα δίκτυα στο γάμα της εστίας πήγε για την ακρίβεια. Πρέπει να το δείτε όπως και δίποτε. Ένα απίθανο γκολ πραγματικά από τον Γερμανό Χαφ. Ένα φανταστικό τελείωμα. Τώρα το ξαναβλέπω μπροστά μου. Είναι φοβερό το γκολ. Σπεύστε να το δείτε όσοι δεν το έχετε κάνει ως τώρα. Λοιπόν, ακόμη δεν ολοκληρώθηκε το μάτς στη Γαλλία. Στο 97 έχουμε φτάσει. Νίμις είναι στο 1-2. Περιμένουμε να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα και να πάμε στο break. Δεν το λύγει ακόμη όμως εκεί ο Γάλλος ρέφερι. Να δούμε έτσι αν έχουμε κάποιο άλλο γκολ που μας απασχολεί αυτή την ώρα. Δεν βλέπω κάτι. Μπα. Ένα τελικό Σλοβενία Τσέλι Μάριμπορ 2-1 μόλις τώρα. Τελικό και Σερβία το Τσουκαρίς και Πλωρετέρ το τελευταίο μάτς 2-1. Πάει για τελικό και το μάτς της Μπενφίκα με την Πελενές είναι στο 94. 0-2 η Μπενφίκα προηγείται. Στην Τουρκία η Σίβασπορ έχει ανοίξει το σκορ 1-0 απέναντι στην Μπεσίκτας από το πρώτο ημίχρονο, θυμίζουμε. Λοιπόν, ναι, το άλλο μάτς στην Τουρκία, το Καϊσέρισπορ Αλάνιασπορ είναι στο 0-0 στο 56. Ακόμα να το λήξει στην Γαλλία, τι κάνουν οι άνθρωποι, 98 βλέπω γράφει, κάτι θα έχει γίνει προφανώς για να έχει τόσα λεπτά καθυστερήσεων. Κρατάει πάντως η Νις από το 51 παίζει με παίκτη λιγότερο αποβολή του Ρασίνη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θυμίζω είχε προηγηθεί με 0-2 από το 16 η Νις. Στο καθυστερήσει του μηχρόνου μείωσε με πέναλτι η Νιμ, η γηπεδούχος Νιμ. Στο 51 ήρθε η αποβολή και από τότε κρατάει το 1-2 η Νις. Στο 98 τώρα το μάτς. Περιμένουμε να το λήξει, να δώσουμε και το τελικό αποτέλεσμα αυτό για όσο το περιμένετε. Και να πάμε στο break των 11, στην πρώτη ώρα του απόψινου post-game που θα ολοκληρώσουμε. Ως και τη μία θα πάμε παρεούλα, εδώ ο Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο. Τρόπος επικοινωνίας γνωστός, FM και ενώ το μήνυ μάση και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Αν θέλετε να τα πούμε και στον αέρα παρεούλα για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, για ΠΑΟΚ, για Άρη, για την αγωνιστική δράση στην Ευρώπη και ό,τι άλλο αγαπάτε. 2-3-10-287-888, ανοιχτές είναι οι γραμμές. Πάντοτε εδώ με τον Βασίλη Καβαδία θα πάμε παρέουλα ως και τη μία. Στο 99 έχει πάει το Νιμνής, δεν το λύγει, δεν έχουμε εικόνα από το παιχνίδι τηλεοπτικά προς το παρόν.
Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, πόση ώρα θα παίζουν. Μπορεί να παίζουν μέχρι τις 12. Δεν ξέρω πότε θα το λήξει. Λοιπόν, περιμένουμε λιγάκι ακόμη, έτσι να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Γιατί παίζουν και με 10 φιλοξενούμενοι που διατηρούν το προβάδισμα εδώ και ώρα. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Για να πάμε και στο διάλειμμα. 99 λέει τώρα. Περιμένουμε την λήξη του μάτς. Λοιπόν, τι έχει δώσει τώρα. Α, έχει γίνει κάτι μάλλον εκεί. Τώρα μας δίνει 2 κόκκινες για την NIM. Ναι, 2 αποβολές. Στο 99 αποβάλλει 2 παίκτες της γηπεδούχου NIM. 10 λεπτό τώρα των καθυστερήσεων. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στο σκορ. Γίνονται άλλα πράγματα εκεί τώρα μάλλον στο παιχνίδι αυτό των NIM NIS. Λοιπόν, τώρα βλέπω και ξανά τον goal της City μπροστά μου που ακυρώθηκε στο 92 στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων του ντέρμπι με την Τότεναμ και έμεινε αυτό το 2-2 τελικά. Είχαν πανηγυρίσει και μετά από ώρα μάλιστα θύμισε πολύ, ήταν πραγματικό ντεζαβού του goal εκείνου της καθυστερήσεων του προημιτελικού του Champions League. Λοιπόν, ισοφάριση είχαμε και στο 101 στο Valencia Sociedad. Άλλο ένα τρομερό έτσι μάτς που έγινε σήμερα στην πρεμιέρα της ισπανικής La Liga. Ο Γκαμεϊρό από ωραίος έγινε μοιραίος. Η Βάσκη με πέναλτι του Ιαρθάμπαλ στο 101 πήραν την ισοπαλία στην έδρα της Valencia. Valencia Sociedad 1-1 σήμερα στην πρεμιέρα. Λοιπόν, το έληξε στην Γαλλία. Τελικό, επιτέλους, νυμνής 1-2 λοιπόν. Να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε εδώ στο post-game, Λίμπερο 107,4 ακούτε. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, 17 λεπτάκια μετά τις 11, Λίμπερο 107,4 ακούτε, post-game, βράδυ Σαββάτου. Ως και τη μία θα πάμε παρεούλα, όπως κάθε βράδυ Σαββάτου και Κυριακής, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Μια εβδομάδα πλέον πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League, έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα πρωταθλήματα πλην του Ιταλικού Μονού, το οποίο το περιμένουμε και αυτό την επόμενη εβδομάδα μαζί με το ελληνικό, τη Serie A, τη Super League Βασίλη Καβαδία. Ένα και το αυτό είναι, επειδή εκεί παίζουν ο Ρονάλντο και ο υπέρβαρος Λουκάκου, τον οποίο Λουκάκου πόσα κιλά λες τον βρήκανε. Το είδες στο δημοσίευμα το Ιταλικό. Πόσα λες μπορεί να είναι ο Λουκάκου, το ξέρεις το Λουκάκου. Πόσα κιλά μπορεί να τον ζυγίσανε εκεί στην Ίντερ, που τον απέκτησε 75 εκατομμύρια από τη Manchester United, ένα δύο ποσό. Χτύπησε τριψήφιο ο φίλος μας ο Λουκάκου. Τον αγαπάμε, είναι φίλος μας. 104. 104. Εντάξει, βέβαια λέει πέρα από το φαγητό μπορεί να έγινε αυτό επειδή έκανε έξτρα ασκήσεις για να πάρει μυϊκή μάζα. Ναι, τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Έλατε, εντάξει. Είναι το σκαρί του, είναι έτσι, είναι ούτως ή άλλως. Μάλλον έφαγε λίγο παραπάνω. Βέβαια αυτός. Πόσο? Είναι, πρέπει να είναι 90, πρέπει να είναι 88, 90 πρέπει να είναι. Του είπαν εκεί από το ιατρικό επιτελείο της Ίντερ και το τεχνικό τμήμα της ομάδας πρέπει να πέσει κάτω το 100 για να τον βάλουν να παίξει. 100 και κάτω για να τον βάλουν να παίξει. Οπότε την άλλη εβδομάδα που έχει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα δύσκολα θα τον βάλουν να παίξει, να κάνει ντεμπούντο. Να κάνεις πίπι με καμιά πίτσα. Εν τω μεταξύ τον ρώτησαν σε μια συνέντευξη για το ιταλικό φαγητό λέει και είπε ότι έχει φάει μόνο σαλάτα μέχρι στιγμής. Αλλά δεν έπεισε. Δεν έπεισε δύσκολα. Το Λουκάκου. Λέγαμε για την κοιλιά του Αζάρ τη προάλλε, ο οποίο τραυματίστηκε κιόλα. Το φάγαμε το παιδί. Θα μείνει ένα μήνα έξω. Τώρα έχουμε αυτά για το Λουκάκου. Αλλά 104 κιλά, ρε Λουκάκου. Δηλαδή σε παίρνουν άλλοι 70 εκατομμύρια, είσαι από τι top μεταγραφέ του καλοκαιριού και πα εκεί και είσαι 104 κιλά. Εντάξει. Δείξε λίγο αυτοσυγκράτηση. Αυτά και με το Λουκάκου λοιπόν, ο οποίο δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα τον δούμε. Διαβάζω τώρα ωραία δήλωση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίο λέει. Είμαι ερωτευμένος με το VAR, είπε. Λέει για την εμφάνιση της Tottenham στο Etihad, μέσα στην έδρα της Manchester City, στο αγγλικό ντέρμπι που είναι σήμερα εκεί. Δεν είμαι τόσο, λέει, ικανοποιημένος από την εμφάνιση, αλλά είμαι ερωτευμένος με το VAR, δήλωσε ο Αργεντινός τεχνικός. Νομίζω πως ήταν καλύτεροι, κυριάρχησαν στο μάτσι που αυτές είναι. Βέβαια κυριάρχησαν. 30 σουτ είχε η City και μόλις 3 είχε η Tottenham για το τελικό 2-2. Είμαι, λέει, χαρούμενος με το βαθμό που πήραμε. Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Όπως είχα πει μετά το μάτς πρεμιέρας με την Άστον Βίλα, πρέπει να βελτιωθούμε αρκετά
Η ομάδα δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματά μας. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ευρώπη. Αντιμετωπίσαμε την κάτοχο τίτλου της Premier League με τις δύο περασμένες σεζόν. Είναι μια πολύ σταθερή ομάδα. Βελτιώνονται κάθε σεζόν. Υπογράφουν παίκτες που έρχονται από ομάδες με την οτροπία του νικητή, όπως ο Κανσέλο από τη Γιουβέντους. Εμείς είμαστε σε διαφορετικό στάδιο και γι' αυτό δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο ομάδες. Το σημαντικότερο πράγμα ήταν η πίστη και ο χαρακτήρας που δείξαμε σήμερα. Είμαι χαρούμενος καθώς παλέψαμε και επιστρέψαμε στο μάτς, αν και βρεθήκαμε δύο φορές πίσω στο σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Tottenham. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. Ακούτε post game. Ως και τη μία θα πάμε παρέα. 2-2 στο Villarreal Granada. Στο μάτς για την Ισπανική La Liga που είναι σε εξέλιξη το 62. Έγινε το 2-1 από την Villarreal και ισοφάρισε ξανά η Γρανάδα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε μια ματιά και στα υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Καταρχήν έχουμε δύο τελικά στη Βοσνία. Ζελέτνιτσαρ Σλόμποντα 2-2 και Μπόρακ Μπάνια Λούκα Μλάντοστ DK 0-0. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, το τελευταίο γκολ είναι αυτό της Γρανάδα τώρα το 2-2 στην Ισπανία στο 63. Στο άλλο μάτς για την πρώτη αγωνιστική της La Liga στην Ισπανία, Λεγανές Οσασούνα είναι στο 0-0. Ολοκληρώθηκαν και τα φιλικά παιχνίδια που είπαμε νωρίτερα της Juventus και της Milan. Λοιπόν, η Juventus η οποία επικράτησε της Τριεστίνα με ένα φοβερό γκολ του Ντιμπάλα. Το τελικό αποτέλεσμα να δούμε. Η Juventus κέρδισε, ναι, με αυτό το γκολ με 0-1. Η Μίλαν έμεινε στο 0-0 με την Τσεζένα. Θυμίζω μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουν το Ιταλικό πρωτάθλημα. Σε μάτς φιλικό εν Ελλάδη είχαμε βασικά όχι μόνο ένα. Είχαμε το Εργοτέλη Σόφι 2-2 στην Κρήτη. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 0-2. Βόλος Απόλλωνος Μήνης 0-3. Και το Παναθηναϊκός Ξάνθη 3-0. Στα δικά μας εδώ, στα ελληνικά φιλικά παιχνίδια, η Ρώμα με 3-1 κέρδισε την Αρέτζο. Λοιπόν, αυτά έτσι στα πιο ξεχωριστά φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα. Τώρα προσπαθώ να βρω τον γκολ του Ντιμπάλα, το φοβερό όπως γράφουνε. Ναι, έκανε τρομερή κίνηση και φοβερό τελείωμα ο Αργεντινός, ο οποίος παλεύει για να διατηρηθεί στο ρόστερ της Juventus μετά από πολλά σενάρια που είχα φέτος, για να πάει στη United, για να πάει στην Tottenham. Τελικά φαίνεται πως θα μείνει, τον υπολογίζει ο Σάρι και τον πείθει συνεχώς με τις καλές εμφανίσεις που κάνει στα φιλικά παιχνίδια. Να δούμε ποιος θα πρωτοπαίζει εκεί μπροστά για τη Juve με Ρονάλντο, Εγκουαίν, Ντιμπάλα και όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει μια πληθώρα επιλογών όπως και να έχει στην επιθετική γραμμή των Μπιακονέρι που φέτος θέλουν επιτέλους να κατακτήσουν το UEFA Champions League. Λοιπόν, συνεχίζουμε ρίχνοντας μια ματιά στα αποτελέσματα έτσι, και στα σκορ των αγώνων που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα live. Να πάμε να δούμε τι παίζει. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, στην La Liga 2, στο 67, 2 αναμετρήσεις. Σαραγώσα, Τενερίφη 1-0, Ράγιο Βαγκεκάνο, Μιράντες 2-1 και παίζουν με 10 και οι δύο ομάδες. Έχουν από μια αποβολή. Στην Ολλανδία, στην τρίτη αγωνιστική της Eredivisie του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, στο 87, Έμεν Χέρενφεν 2-0. Στην Τουρκία, στο 81, Καϊσέρισπορ, Αλάνιασπορ 0-0. Στο 74, Σίβασπορ, Μπεσίκτας 2-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, Αντανατεμίρσπορ, Μπαλικέρσιρσπορ, τέλος πάντων, 1-0-79 και Οσμάνλισπορ, Μπουλούσπορ, 1-1 στο 81, ισόπαλο αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν βλέπω καλό, δεν βλέπω κάποιο άλλο έτσι. Τελευταίο γκολ, συγγνώμη, στα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη, έχουν ξεκινήσει παιχνίδια και στην Βραζιλία. Στο 28 Κορίνθιας Μπουταφόγκο 0-0 και Φορταλέζα Ιντερναχιόναλ 0-0 στο 9. Στα μάτς αυτά που ξεκίνησαν πριν από λίγη ώρα. Αυτά, έχει παιχνίδια βραδιά, είναι πλούσιο το μενού. Είχαμε και φυσικά έχουμε τρίτο γκολ στο Villarreal Γρανάδα, τρίτο γκολ για τη Villarreal. 3-2 ξαναπαίρνει το προβάδισμα Villarreal. Τρομερό μάτς εκεί στο El Madrigal. Στην έδρα της Villarreal προηγήθηκε με 1-0, θυμίζω, η Villarreal στο 35 με πέναλτι του Καθόλα. Ισοφάρισε με πέναλτι του Βίκο η Γρανάδα της καθυστερήσης του πρώτου μηχρόνου σε 1-1. Στο 53 ο Γκόμεζ έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους. Η Γρανάδα ισοφάρισε ξανά με γκολ του Μακίς στο 62 και στο 65 τώρα ο Μορένο κάνει
Το 3-2 για την Villarreal. Η Γρανάδα τώρα πάει για το 3-3. Όχι. Μπλοκάρει ο goalkeeper των γηπεδούχων και μένει αυτό το 3-2 στο ένα συναρπαστικό παιχνίδι για την πρεμιέρα της La Liga. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά σε ένα ακόμη διάλειμμα, καθώς φτάσαμε σε 11.30 και θα επιστρέψουμε με Νίκο Παπαδόπουλο να μας πει όσα είδε σήμερα στον Εύωσμο, στο φιλικό του Άρη και ό,τι άλλο υπάρχει στο κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Πάμε στο break, επιστρέφουμε, μένετε συντονισμένοι εδώ, Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε post-game στο Λίμπερο 107,4. Βράδυ Σαββάτου, 12 παρα 20, ως και τη μία θα πάμε παρεούλα. Γιώργος Παναγιωτήτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Χαλαρά πηγαίνουμε έτσι σε καλοκαιρινούς ρυθμούς ακόμη. Είναι οι μέρες αδειών, έτσι 17 Αυγούστου έχουμε, πάμε για 18. Βέβαια, αγωνιστική δράση έχει ξεκινήσει στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινά και το δικό μας πρωτάθλημα. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των δικών μας ομάδων. Συναρπαστικό το μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Ισπανία. Το Villarreal Granada 4-3 το σκορ. Στο 80 λεπτό. Στο 84 το άλλο μάτς βραδιά στη La Liga. Το Leganés του Σασούνα είναι στο 0-1. Είναι συναρπαστική η εξέλιξη πάντως στο Villarreal Granada. Το οποίο είναι στο 4-3. Το παρακολουθούμε να δούμε και πώς θα λήξει αυτό το παιχνίδι. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται στα του Άρη που είχε σήμερα φιλικό παιχνίδι. Επιστροφή Μπρούνο Γκάμα. Θα μας τα πει όλο ο Νίκος Παπαδόπουλος που ήταν στον Εύωσμο. Τι γίνεται, Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, τι κάνετε. Μια χαρά, εσύ. Δεν σε πήρα γιατί ήρθα τελευταία στιγμή, να ξέρεις. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά. Εντάξει, Νίκο, πριν ξεκινήσουμε, τώρα έλεγα για το Villarreal Granada 4-4 η Γρανάδα. Απίστευτο μάτς. Ναι, απίστευτο μάτς. Εκπληκτικό. Μάλιστα. Στον Εύωσμο, αφού βρήκαμε το γήπεδο, γιατί πάντα το πότε πηγαίνουμε στον Εύωσμο δυσκολευόμαστε λίγο να το πείσουμε. Άμα δεν είσαι από εκεί δυτικά όπως εμείς, είναι λίγο ζόρι να το βρεις. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι, ήταν λίγο, βάλαμε το GPS, εντάξει, φτάσαμε. Εν τέλει έγινε ένα φιλικό το οποίο νομίζω δεν ήταν τόσο... Ήταν πρώτα για τον Γκάμα και μετά για όλους τους υπόλοιπους, σε ένα παιχνίδι που ο Σάββας Παντελίδης χρησιμοποίησε επί το πλήστον παίχτες που είτε έχουν λίγο είτε καθόλου χρόνο συμμετοχής στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν, για να δει και κάποιος έτσι λίγο παραπάνω και να πάμε και κάποια αγωνιστικά λεπτά ορισμένοι ποδοσφαιριστές. Και φυσικά όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μπρούνο Γκάμα, στην επιστροφή του, έστω και ανεπίσημα στην αγωνιστική δράση, έπειτα από 8 μήνες και τον τραυματισμό του σε εκείνο το παιχνίδι με τη Λαμία στο Βικελίδη στον περασμένο Γενάρη. Μπορεί να έχει αυτός πάνω τα βλέμματα, αλλά τα γκολ τα πήρε ο Τόνσο. Ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 0-2 του Άρη επί του Αγροτικού Αστέρα, με μια κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό από σέντρα του Κωνσταντινίδη και με μια εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 82, πέναλτι που είχε κερδίσει ο Ούγκο Σόουζα, ένα λεπτό νωρίτερα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι δεν κατάφερε να κλέψει τόσο πολύ τη λάμψη εισαγωγικά του Πορτογάλου, ο οποίος αγωνίστηκε για 84 περίπου λεπτά και όλοι κοιτούσαν κάθε κίνηση του μέσα στο γήπεδο, πώς κινείται, πόσες δυνάμεις θα έχει, και είχε αρκετές, είναι αλήθεια, έβγαλε δηλαδή σχεδόν όλο το παιχνίδι. Λίγο καρδιοχτυπήσαμε σε κάποια φάση όταν του έγινε ένα φάλο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν πεσμένος κάτω για κάποια δευτερόλεπτα, αλλά ευτυχώς σηκώθηκε, δεν υπήρξε κάποιο θέμα. Ορεξάτος πολύ, γιατί το είχε λείψει σίγουρα η αγωνιστική δράση. Δραστήριος με πολλές πρωτοβουλίες, περισσότερες στο δεύτερο ημίχρονο. Θα έλεγα αγωνιζόμενος σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού, σε όσο διάστημα έπαιξε βασικά ως αριστερός εξτρέμ. Δεν τον έχουμε συνηθίσει πολύ σε αυτόν τον ρόλο. Πέρυσι το βλέπαμε δεξιά περισσότερο και στον άξονα σε κάποιες φάσεις επί Ερέρα. Αλλά η θέση του Γκάμα, η φυσική του θέση, και εκεί μπορεί να προσφέρει περισσότερο βάση και των χαρακτηριστικών του, είναι το αριστερό άκρο της επίθεσης, διότι είναι ένας μεσοεπιθετικός τεχνίτης, dribbler, που έχει το ένας εναντίον ενός και τον βολεύει σίγουρα καλύτερα να μπαίνει αριστερά με ανάποδο πόδι και να συγκλίνει προς τον άξονα, να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Και με την χρησιμοποίηση του εκεί πέρα σήμερα, ο Παντελίδης έδειξε ότι για αυτή τη θέση τον υπολογίζει και θα είναι η μία από τις δύο επιλογές, αφού η άλλη είναι φυσικά ο Ντάνιελ Λάρσον. Ο οποίος, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει για ιδανικά, ίσως να δούμε και σχετικά σύντομα τον Γκάμα, όταν νιώσει και πιο έτοιμος. Κοίτα, το θέμα τώρα για τον Γκάμα, επειδή σήμερα στο φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα, εντάξει, όχι, ήταν με τον Αγροτικό Αστέρα, αλλά έδειξε ότι η αποθεραπεία του πήγε καλά. Δηλαδή δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, έτρεξε αρκετά,
Θύμισε λίγο, δηλαδή, μας θύμισε ξανά δηλαδή, το τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, αυτή την έκρηξη που έχει στα πρώτα βήματα, την ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια, την τεχνική του, αλλά περισσότερες προσπάθειες του ήταν ημιτελής, είναι η αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό είναι σίγουρα και αποτέλεσμα της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού που έχει αυτή τη στιγμή ο Πορτογάλος. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο μετά από 8 μήνες να μπαίνει να παίζει ένα μάτς, έστω και αν είσαι ο Γκάμα, έστω και αν είναι ένα φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα. Εννοείται. Νομίζω ότι στον Άρη πρέπει να είναι ικανοποιημένοι με αυτή την ανεπίσημη επιστροφή του Πορτογάλου σήμερα στην αγωνιστική δράση και θα τους βοηθήσει ώστε να μπορέσουν να έχουν έτσι μια πιο ακριβή ημερομηνία για το πότε θα είναι 100% έτοιμος για να τεθεί στη διάθεση του Σάβα Παντελίδη για τα επίσημα παιχνίδια. Και όταν λέω έτοιμος δεν εννοώ μόνο αγωνιστικά σωματικά αλλά και πνευματικά, γιατί όταν επιστρέψει από ένα τέτοιο τραυματισμό που σε κρατάει τόσους μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, χρειάζεται διαχείριση και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί πάντα θα υπάρχει ο φόβος, είτε μικρός είτε μεγάλος, θα υπάρχει. Έτσι, έτσι. Και γενικότερα, είσαι τόσο καιρό εκτός αγωνιστικού ρυθμού, πρέπει σιγά σιγά να επανέλθεις και σε αυτό το κομμάτι, και το ψυχολογικό και το πνευματικό, εννοείται. Κοίτα, εγώ αν ήμουν Τόνσο θα το έδινα σήμερα να εκτελήσει το πέναλτι για να πάρει λίγο ψυχολογία παραπάνω. Οκ, το πήρε ο Τόνσο, ο οποίος, εντάξει, με ξέρεις, τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε, δεν θα πω ότι φάνηκε ιδιαίτερα, όπως δεν φάνηκαν ιδιαίτερα και περισσότεροι παίχτες, είναι η αλήθεια στο σημερινό μάτς. Εντάξει, κάποιοι το είδαν και λίγο σαν καρία τώρα. Παίχτες δηλαδή που αγωνίστηκαν και όλα στην περασμένη Πέμπτη με τη Μόλδο, όπως ήταν ο Μπάσα, που μπήκε βέβαια στα τελευταία λεπτά, ο Τόνσο, που μπήκε νωρίτερα, ο Γιουνές, ο Μαρτίνες. Δεν νομίζω ότι διαφεύγει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Αυτή είναι, αυτή κατά κύριο λόγο. Είδαμε και τον Ντουάρτε να αγωνίζεται και αυτός για κανένα 70 λεπτό περίπου δίπλα στον Μπάσα στη μεγαλύτερη διάρκεια του μάτς. Κάποιες φορές τον βλέπαμε να κινείται και λίγο πιο μπροστά. Όχι κάτι το ιδιαίτερο είναι αλήθεια τον Ολλανδό. Και τον αναφέρονται ότι από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή βάσει βιογραφικού και βάσει συμβολέου περιμένεις πολλά. Ναι, έτσι. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Γι' αυτό και θα τον κρίνεις πάντα πιο αυστηρά. Ναι, βέβαια. Δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο είναι αλήθεια ο Ολλανδός σήμερα. Και νομίζω ότι η σημερινή του εμφάνιση ίσως δώσει και συνέχεια στον προβληματισμό που υπάρχει γενικότερα για την παρουσία του μέχρι στιγμής στην ομάδα. Δεν κατάφερε δηλαδή να τον ξεχωρίσει στο και λίγο στο σημερινό παιχνίδι. Πήρε κάποιες μπάλες, προσπάθησε λίγο να μοιράσει παιχνίδι, αλλά τίποτα περισσότερο από τον Ντουάρτε. Μάλιστα. Εντάξει, και στα τελευταία λεπτά ο Παντελίδης σταδιακά άρχισε να ρίχνει στο παιχνίδι και κάποιους μικρούς που είχε στην αποστολή από τη δεύτερη ομάδα. Για να τσεκάρει και αυτός αλλά και ο Τόλης ο Τερζής, ο άμεσος συνεργάτης, το οποίο από τη στιγμή που αποχώρησε ο Πασχάλης Μιλισσά στην ΚΑΠΑ 19 έχει επιφορτιστεί και αυτό το κομμάτι της δεύτερης ομάδας αλλά και των τμήματων υποδομής γενικότερα, ο Βεργιώτης τεχνικός. Για παίκτες που ήταν ερωτηματικά, Νίκο, βγει κανείς κάποια περαιτέρω συμπεράσματα σήμερα? Ερωτηματικά λέγοντας. Για την παρουσία του στο ρόστερ στη συνέχεια και κατά πόσο θα υπολογίζονται για το πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά αυτό, αλλά σίγουρα οι επόμενες μέρες με τα γραφικά αλλά και στο κομμάτι παραμονών αποχωρήσεων έχουν ενδιαφέρον, έχοντας μπει πλέον στο δεύτερο μισό του Αυγούστου και στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Δηλαδή σήμερα, για να πιάσω ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να εννοήσω ότι ο Γιουνές θα φύγει, αλλά τώρα ο Γιουνές έχει χάσει σήμερα, είχε ένα δοκάρι και χάσει δύο τετατέτ. Έχει χάσει και εκείνο το 114 προχθές. Ναι, που είναι στο μυαλό. Ναι, γενικότερα από τον δεύτερο Fox, έστω και τον δεύτερο Fox, σου περιμένεις ένα τέτοιο φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα, αυτά τα γκόλα θα κάνει. Δηλαδή, για μένα ο Άρης, προσωπική μου γνώμη, θέλει επιθετικό. Και να έχει τρίτο το Γιουνές. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει να τρίτο το Γιουνές, κυρίως από οικονομικής απόψεως, να σου το πω έτσι περισσότερο. Ναι. Όπως για μένα ο Άρης θέλει ένα καθαρό κόφτη. Ένα εξάρι δηλαδή το οποίο θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους παίχτες στο κέντρο. Εντάξει, γιατί ο Άρης πρώτα απ' όλα δεν έχει κλασικό εξάρι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του. Ναι, ο Σάσα είναι αλήθεια, είναι περισσότερο οχτάρι, έτσι. Ο Σάσα είναι περισσότερο οχτάρι, απλά φαίνεται περισσότερο ανασταλτικά επειδή τρέχει και καλύπτει χώρους. Ναι. Ο Βραζιλιάνος. Ο Άρης θέλει ένα κλασικό εξάρι με του στυλ, ας πούμε, ένα 80 πάνω από ένα 80, να έχεις και ένα παίχτη δηλαδή που να σε βοηθάει με την μπάλα στον αέρα. Και ο οποίος το πρώτο του στοιχείο, βασικό στοιχείο και προτέρημά του θα είναι να κόβει. Όπως επίσης θέλει ένα δεύτερο τερματοφύλακα, ένα αριστερό μπακ,
και βλέπουμε μετά. Είναι νομίζω οι θέσεις, οι βασικές προτεραιότητες που πρέπει να θέσει, να θέσουν οι άνθρωποι της ομάδας μέσα στο επόμενο διάστημα. Ο αριστερός back, ο τερματοφύλακας, το εξάρι και το φορ. Για μένα. Και από εκεί και πέρα ενδεχομένως να δει αν μπορέσει να πάρει και έναν ακόμα winger ή ενδεχομένως και ένα στόπερ. Απλά για να πάρει στόπερ θα πρέπει να διώξει στόπερ. Ναι, γιατί έχει τέσσερις, οπότε αριθμητικά είσαι καλά. Οπότε να φορτωθείς ένα πλέον συμβόλαιο και κάποιος. Γιατί από τους, αν έχεις πέντε, κάποιος μέσα χρονιά μπορεί να μην πάρει ούτε μία συμμετοχή από τους πέντε. Όπως επίσης και στο χώρο του κέντρου, για να πάρεις παίχτη πρέπει να διώξεις παίχτη. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης στα χαφ έχει το Ματί για τον Σάσα, τον Μπάσα και τον Ντουάρτε. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις και ένα πέμπτο ποδοσφαιριστή. Πρέπει κάποιος να φύγει. Ναι, Σάσα και Ντουάρτε είναι νεοφερμένοι, οπότε δύσκολο. Ματίγια και Μπάσα έχουν συμβόλαια. Του Ματίγια έχει ανανεωθεί κιόλας, έτσι. Ναι, ναι. Ο Ματίγια δεν φεύγει. Ναι, και εντάξει, λογικό γιατί από αυτούς που αναφέραμε νομίζω είναι πιο σταθερά για τον Άρη. Θεωρείται σίγουρα βασικός. Τουλάχιστον τώρα στο ξεκίνημα. Ο Σάσα δεν φεύγει. Ο Ντουάρτε το θέμα είναι, γιατί αγωνιστικά αν το δούμε ως τώρα με αυτά που περιμέναμε, ο Ντουάρτε ήταν ο πιο αδύναμος κρίκος, αλλά μπορεί να φύγει λίγο δεν, καιρό μετά την αύξηση του. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λύσει ένα συμβόλαιο παίχτη που ήρθε. Ναι, που πολύ δύσκολο. Φέτος, κατάλαβες. Ναι. Είναι Μπάσα, ένα θέμα. Λες να υπάρχει θέμα Μπάσα? Εντάξει, ο Μπάσα είναι ποδοσφαιριστής για τον οποίο υπάρχουν διάφορες γνώμες μέσα στην ομάδα. Δηλαδή υπάρχουν ότι μπορεί να βοηθήσει, υπάρχουν άλλες γνώμες που όχι τόσο. Το μάτσο εκείνο στην Κύπρο έδωσε ελπίδα, έτσι, που ήταν πολύ καλός. Εκεί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός, αλλά μετά με τη Μόλντε επέστρεψε πάλι σε μέτρια επίπεδα. Αυτά που είχαμε συνηθίσει και πέρσι. Εντάξει, βέβαια τότε σε εκείνο το παιχνίδι περισσότερο σε μέτρια επίπεδα ήταν. Στο πρώτο παιχνίδι με τους Νορβηγούς, οκ. Εντάξει, απλά εγώ χωρίς να έχω κάποια μπάθη με τον ποδοσφαιριστή, εντάξει, για τον Μπάσα έχω τοποθετηθεί και άλλη φορά. Είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω ούτε επιθετικά ούτε ανασταλτικά. Δηλαδή είναι μια μέση κατάσταση. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Και ο Χάφι πρέπει να υπερτερεί είτε στο ένα είτε στο άλλο. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να είναι η ίδια κατάσταση και στα δύο και όχι τόσο καλή κατάσταση. Ναι, μετριότητα παντού. Ναι, κατάλαβες. Εγώ πρόσεξε, δεν λέω ότι ο Μπάσα είναι κακός παίκτης. Ο Μπάσα ίσως είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν κούμπωσε στον Άρη. Και μπορεί, ας πούμε, αν πάει σε κάποια άλλη ομάδα να κουμπώσει εκεί. Φυσικά, αν μείνει τελικά, αν ο Άρης δεν πάρει άλλο παίκτη και ο Μπάσα μείνει, τότε υπολογίζεται κανονικά από τον προπονητή. Εννοείται. Mm. Ο Αλβανός διεθνής μέσος. Για αριστερό μπακ υπάρχει το θέμα του Ντεμπόκ, έτσι, το οποίο περιμένουμε να κλείσει. Κοίτα, για αριστερό μπακ υπήρχε μια πληροφορία ότι χθες ίσως ολοκληρωνόταν θετικά το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο Άρης σε μια εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα, ακόμα δεν έχει βρει παίχτη. Ακόμα δεν έχει κλείσει παίχτη γιατί έχει βρει παίχτη. Δεν έχει κλείσει παίχτη για τη συγκεκριμένη θέση. Σίγουρα η εμφάνιση του Κόρχου ήταν πολύ ενθαρρυντική. Και αυτός είναι ο Κόρχου που θέλουμε να βλέπουμε στον επαναληπτικό με τη Μόλντε. Αλλά και πάλι δεν σου φτάνει μόνο μια επιλογή. Εννοείται, ναι. Πρέπει δεν πρέπει να έχεις, πρέπει να έχεις και μια δεύτερη. Δεν γίνεται. Εντάξει, ο Άρης πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες λίγο να τρέξει αυτές τις υποθέσεις στο μεταγραφικό όσο μπορεί και με βάση πάντα τις οικονομικές δυνατότητες που έχει αυτή την περίοδο ο Θόδωρος Καρυπίδης, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που η ομάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της Ευρώπης. Έχει χάσει κάποια έσοδα τα οποία υπολόγιζε ότι θα πάρει περνώντας το εμπόδιο της Μόλντε και υπήρξε και αυτή η ζημιά με την κλοπή των εισπράξεων την περασμένη Πέμπτη μετά το παιχνίδι με τη Μόλντε. Που εντάξει είναι 246.000, αλλά 246.000 δεν είναι και λίγα. Ένα συμβόλαιο. Δεν λαθούμε. Εντάξει, δεν θα πήγαινα σε συμβόλαιο, αλλά μπορείς να το δεις από πολλές πλευρές πώς μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και να τα αξιοποιήσεις. Είναι χρήματα για τους υπαλλήλους ΠΑΕ για να πληρωθούν. Είναι πολλά. Εντάξει, τόσο να είναι και αυτό λίγο πίσω σε πάει. Απλά εντάξει, υπάρχουν και επιλογές που δεν είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Νομίζω ότι ο Άρης αυτές θα στρέψει περισσότερο την προσοχή του που δεν συνέχισε στην Ευρώπη. Να κλείσει και τα τελευταία, να καλύψει και τα τελευταία κενά που υπάρχουν στο ρόστερ. Γιατί επαναλαμβάνω, σε μια εβδομάδα το πρωτάθλημα αρχίζει, ο Άρης που δέχεται τον Όφη. Τελικά με το μάτς ακόμη δεν έχουμε κάτι επίσημο, αλλά λογικά θα πάει Σάββατο, έτσι, αν πάει του ΠΑΟΚ Κυριακή. Κοίτα, του ΠΑΟΚ φαντάζομαι θα πάει Κυριακή. Ναι, ίδια μέρα να γίνουν, αποκλείεται. Ναι. Δευτέρα του ΠΑΟΚ επειδή θα έχει τον επαναληπτικό. Δευτέρα νομίζω δεν έχει φέτος. Και άμα δεν έχει δευτεία ρεσίωνα, ναι. Ο ΠΑΟΚ λογικά θα πάει την Κυριακή και αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα πάει το Σάββατο. Ναι. Το παιχνίδι αυτό. Εντάξει, η ομάδα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της την Τρίτη, γιατί αύριο και μεθαύριο υπάρχει διήμερο ρεπό.
να ξεκουραστούν λίγο, να αποφορτιστούν οι παίκτες, γιατί ήταν πολύ έντονη η τελευταία εβδομάδα με την όλη προετοιμασία αγωνιστικά και πνευματικά για το παιχνίδι με τη Μόλντε, με την ένταση του αγώνα της περασμένης Πέμπτης. Ή έγινε και αυτό το φιλικό σήμερα. Για τους, για αυτούς, για όσους δεν παίξανε, είχε προπόνηση στο Ρίσιο. Απλά να αναφέρω για την ιστορία, από την πρώτη ομάδα αγωνίστηκαν όσοι ξεκίνησαν, δηλαδή δεν έρθει κάποιος από τον, από τον πάγκο, πλην του νεαρού του Μπακούτσι. Ήταν ο Έμαν στο τέρμα, ο Κωνσταντινίδης στα δεξιά της άμυνας, ο Τσαγκαλίδης ο μικρός στα αριστερά, ο Σόζα με τον Μπαγκαλιάνη στα στόπερ, ο Μπάσα με τον Ντουάρτε στη μεσαία γραμμή, και οι Μαρτίνες, Τόνος και Γκάμα ήταν η τριάδα πίσω από τον Χάμζα Γιουνές. Οι υπόλοιποι ήταν μικροί, είτε που έχουν συμβόλαια στην πρώτη ομάδα, είτε πέστε στις δεύτερες ομάδες τους. Είδε και αυτό, ναι. Μάλιστα, οπότε αναμένουμε πλέον την επόμενη εβδομάδα προετοιμασία. Πρέπει να μπούμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Με το τηλεοπτικό επίσης δεν έχουμε κάτι οριστικό, Νίκο, έτσι? Όχι, όχι, ακόμα δεν έχουμε κάτι και εκεί. Είναι ωραία κατάσταση πριν μια εβδομάδα πριν το πρωτάθλημα. Να μην ξέρεις πού θα δείξουν τα παιχνίδια. Κοίτα να σου πω, κατά αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει συμβόλαιο. Το οποίο είναι σε ισχύ με την ΕΡΤ. Όπως και οι υπόλοιποι, έτσι. Μόνο ο Παναθηναϊκός έχει φύγει ουσιαστικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει φύγει και έχει πάει στην Όβα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, το συνέφερε κιόλας, διότι από τα χρήματα τα οποία έπαιρνε από την ΕΡΤ, επειδή τα έπαιρνε από δημόσιο φορέα, ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά πήγαινε στα χρήματα του Παναθηναϊκού προς το δημόσιο. Ναι, ενώ τώρα, ενώ τώρα που είναι από την Όβα, πάνε όλα κατευθείαν στους λογαριασμούς του Παναθηναϊκού, χωρίς να φεύγουν κάποια χρέη του προς το δημόσιο, όπως γινόταν με την ΕΡΤ. Ναι, το θέμα είναι να δούμε τι μείωση θα κάνει η ΕΡΤ πλέον. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος, επειδή έχουμε φτάσει και μια εβδομάδα πριν έρθει στο πρωταθλήμα, δεν θα γίνει τίποτα. Λέζε. Και ότι θα πάει ακόμα μια χρονιά έτσι η κατάσταση, να τελειώσουν τα συμβόλαια. Γιατί και ο Άρης και οι υπόλοιποι νομίζω έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΕΡΤ, δηλαδή το χρόνο του καλοκαίρι ολοκληρώνονται. Και από εκεί και πέρα η ΕΡΤ θα δει τι θα κάνει και πώς θα διαχειριστεί κάθε ομάδα. Ναι. Που εγώ νομίζω ότι η μείωση για την οποία κάνει λόγο κυβέρνηση, δεν νομίζω ότι έχουν στο μυαλό του τον Άρη τόσο πολύ. Γιατί ξέρουν ότι κάποια στιγμή που έφυγε ο Παναθηναϊκός, ο Άρης είναι ομάδα. Η πιο εμπορική ομάδα που έχουν αυτή τη στιγμή στη φαρέτρα τους. Άρα δεν τους παίρνει να πούνε στον Άρη, να μπουν σε μια διαδικασία συζητήσεων για μείωση με τον Άρη. Γιατί ό,τι θα πει και ο Άρης, ωραία, θες να μην, θα μην μειώσει τα λεφτά, σηκώνομαι και φεύγω κι εγώ. Και μετά θα μείνει η ΕΡΤ με την Ξάνθη, τον Πανετολικό και... Τον Ατρόμητο μόνο, τον... πιο εμπορική ομάδα, και τον Ατρόμητο, ναι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι μάλλον δεν θα γίνει και εγώ έτσι όπως το βλέπω, δεν θα αλλάξει τίποτα και θα παράξει. Κανονικά οι ομάδες που είναι αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση και την επόμενη σεζόν. Πέρα του φιλικού είχαμε σήμερα φυσικά απόγευμα και την κηδεία του Κουκ στα κινητήρα της Θέρμης. Πάρα πολλοί κόσμος έδωσε το παρόν σε αυτό το τελευταίο αντίο, σε αυτή τη θρηλυκή οπαδικού κινήματος του Άρη, αλλά τη θρηλυκή μορφή του ελληνικού οπαδικού κινήματος γενικότερα. Χθες υπήρξε μια ανάρτηση από τους Ούλτρας που έκαναν αφορά στο θάνατο του Κουκ και σήμερα στο Signal Iduna Park στο παιχνίδι του Dortmund, τώρα μου διαθέτει ποιον έπαιζε με την Augsburg, πρεμιέρα 5-1 με την Augsburg, ναι. Στο πέτρο των Βεσφαλών υπάρχει φωτογραφία στο About Aris κιόλας, ήταν σηκωμένο ένα προπανό που έγραφε Κουκ ζωντανός για πάντα αριανός, και αυτό λέει πολλά έτσι για την αναγνώριση γενικότερα που είχε ως πρόσωπο. Σίγουρα πάρα πολλά το γεγονός ότι σηκώθηκε γι' αυτό ένα πανό στο Signal Iduna Park. Και έγινε σήμερα κηδεία, το νωρίτερα βέβαια ήταν στο κλάδι της Βικελίδης το φέρετρό του. Ναι, πήγαν και από εκεί, ναι, είδαμε τις εικόνες. Στη θύρα 3, στο σύνδεσμο και εκεί, από εκεί έφυγε για την τελευταία του κατοικία. Ήταν μια τελευταία παρουσία, έστω και με αυτόν τον τρόπο, στο... Τον αγαπημένο του χώρο, σε έναν το αγαπημένο του χώρο, γιατί το άλλο ήταν το Παλέ, το Κλειάδες Βικελίδης, εκεί που για δεκαετίες στήριζε την αγαπημένη του ομάδα, για δεκαετίες καλοχούσε οπαδικά αρκετά παιδιά, εντάξει, άλλοι έχουν μεγαλώσει πλέον, άλλοι όχι ακόμα, και ένας άνθρωπος που καλοχούσε παιδιά οπαδικά με πολύ άγνο τρόπο, πολύ ρομαντικό τρόπο. Ήταν από τους τελευταίους ρομαντικούς old school που λέμε οπαδούς, έτσι. Ήταν αυτό που λέμε, αυτό ακριβώς που λες και εσύ, old school οπαδούς. Εντάξει, και γι' αυτό έχει και την εκτίμηση και από αντιπάλους. Είδαμε και Στεφάνια σήμερα, πήγαν στην κηδεία από συνδέσμους άλλων ομάδων.
Αυτό ακριβώς. Και αυτή η αναγνώριση και από τον αντίπαλο πάντα είναι αυτή που σου δίνει και μεγαλύτερη αξία και αναδεικνύει και το πόσο τεράστια προσωπικότητα ήταν ο Κουκ για τον Άρη. Σίγουρα θα λείψει, αλλά η κληρονομιά του νομίζω είναι όλα αυτά τα παιδιά τα οποία γαλούχησε οπαδικά και ρομαντικά οπαδικά. Αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι η δική του συνέχεια νομίζω στο οπαδικό κίνημα του Άρη. Έτσι. Ωραία Νικό, να σε ευχαριστήσω. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Νικό Παπαδόπουλο για όσα έγιναν σήμερα στο φιλικό στον Εύωσμο, για το τελευταίο αντίο στον θηλυκό οπαδό του Άρη τον Κουκ, που σήμερα τον συνόδευσαν οι συνοπαδοί του στην τελευταία κατοικία σε κλίμα συγκίνησης, σε ατμόσφαιρα κερκίδας που δημιούργησαν με πυρσούς, συνθήματα, πολλά στεφάνια υπήρχαν ακόμη και από συνδέσμους οπαδών άλλων ομάδων. Έτσι, πολύ έντονα, συναισθηματικά φορτισμένο το κλίμα. Πέρασαν και από τον Κλεάνθη Βικελίδη για το τελευταίο αντίο. Έτσι, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Τον τίμησαν πάντως και τον αποχαιρέτησαν όπως του άξιζε οι φίλοι του Άρη. Τον Κουκ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε, έτσι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, το παιχνίδι, το συναρπαστικό παιχνίδι, το πιο συγκλονιστικό παιχνίδι, νομίζω ήταν συνολικά από τις πρεμιέρες των μεγάλων ευρωπαϊκών αθλημάτων. Δεν το περιμέναμε σίγουρα από αυτό το ζευγάρι, και όμως έγινε εκεί. Το Villarreal Granada, που έληξε ισόπαλο με 4-4. 1-1 ήταν το ημίχρονο, με την Granada να σοφαρίζει στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Με πέναλτι είχε ανοίξει το σκορ και η Villarreal. Έγινε 2-1, έγινε 2-2, έγινε 3-2 και 4-2 από την Villarreal για να ισοφαρίσει. Το 4-2 έγινε στο 73, στο 75 ο Σολδάδο το 4-3 και ο Πουέρτα στο 81, 6 λεπτά μετά το 4-4 σε ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Συγκλονιστικό το δεύτερο ημίχρονο που ουσιαστικά μπήκαν 6 γκολ, 1-1 στο πρώτο μέρος. 4-4 το τελικό αποτέλεσμα στο μάτς αυτό. Στο 32 στην Πορτογαλία, Πόρτο Σεντούμπαλ 2-0 από νωρίς η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Έχει προηγηθεί με 2 γκολ του Ζε Λουίς στο 11 και στο 20. Θα δούμε συνέχεια φυσικά το πανόραμα όλης της αγωνιστικής δράσης στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο 15 στην Αργεντινή, Σαν Λορέντζο Ροζάριο Σεντράλ 0-1. Νωρίς έχουν ανοίξει το σκόρ οι φιλοξενούμενοι. Και κάπως έτσι, 2 λεπτά και μετά τις 12, πάμε να κάνουμε άλλο ένα break για να επιστρέψουμε για την τελευταία ώρα του υποψηφίου post game. Με έτσι, τηλεφώνημα έκπληξη ψάχνουμε στην πορεία, θα βάλουμε και άλλο στην παρέα μας για την τελευταία ώρα του post game στο Libero 107,4. Μένετε συντονισμένοι. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Post game, τελευταίο μέρος για απόψε. 12 λεπτά και μετά τις 12 είμαστε παρεούλα. Βράδυ Σαββάτου, χαλαρά είμαστε με ό,τι έγινε σήμερα στην αγωνιστική δράση. Τα είπαμε νωρίτερα και για Άρη και για ΠΑΟΚ και για την Σλόβα Μπρατισλάβας. Και τώρα στο τελευταίο κομμάτι θα βάλουμε στην παρέα και τον μεγάλο απόντα της σημερινής ημέρας, εδώ από το post game, τον Χρήστο Γιουβάνογλου, ο οποίος δεν είναι μαζί μας σήμερα. Γιατί, Χρήστο, σου βάλουμε απουσία? Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Τι λέει? Καλημέρα, βασικά. Καλημέρα. Πού το γλεντάς? Στην Πανέβροφη και Αστρόμορφη, πάνω απ' όλα Κατερίνη. Α, μάλιστα, ωραία. Τι λέει, πώς είναι και τα πράγματα, ζέστη? Φιλαράκι, νομίζω ότι σε καμιά ωρίτσα πρέπει να χρειαστώ και ζακέτα. Ναι, και εδώ κάπως έτσι είμαστε. Άλλο, δεν ξέρω τι φάση, εδώ σου λέω άλλο κλίμα. Άλλη φάση, τελώς. Έστρωσε ο καιρός. Εντάξει, έστρωσε. Άκουσα ότι χαλάει, τέλος πάντων. Αλλά δεν χαλάει, αυτό είναι έστρωσε, δεν είναι χάλασε. Το χάλασε ήταν οι 48 βαθμοί που είχαμε. Εντάξει, ρε φίλε, καλοκαίρι δηλαδή, τι περιμένετε. Καλοκαίρι, να έχει, για αυτούς που πάνε για μπάνιο, για εμάς. Κάτσε τώρα, ναι. Και εσύ για μπάνιο δεν πήγες μάλλον. Δεν πήγες για μπάνιο στην Κατερίνα, υποθέσω. Φυσικά και πήγα. Πήγες για μπάνιο, πού? Στην παραλία, κλασικά. Σε ποια παραλία? Κατερίνης. Α, ωραία. Ναι. Ωραία, εντάξει, κλασική παραλία της Κατερίνης, με τα φύκια, με την άμμο. Μάλιστα, δεν εντυπωσιάστηκες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή αρκετά χρόνια έρχομαι και γενικά πηγαίνω στην παραλία της Κατερίνης, είναι μια ζωή η ίδια έτσι μιζέρια και η ίδια μπίχλα. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Μια ζωή τα ίδια. Σε τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε εδώ πέρα, χαλαρά. Ευτυχώς και σήμερα ένα σωρό ματσάκια. Είδαμε και Λίβερπουλ, είδαμε και City Tottenham, είδαμε και Dortmund που έβαλε 5. Χθες βράδυ είδαμε Μπάρτσα που ο Αντούριθ έκανε αυτό το μαγικό ψαλίδι.
Ο Κρός σήμερα έβαλε γκολάρα, ρε. Τι έκανες? Έπιασα στο στόμα μου την Μπαρτσελόνα, είπα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει το φετινό πρωτάθλημα και μπήκε μέσα Αντούρης και σε 62 δευτερόλεπτα πέταξε γκολάρα. Εντάξει. Μπράβο, Χρήστο Γιουβάνογλου, έτσι θέλω. Έτσι, δυνατό. Κουλούρης έδωσε assist. Το είδα, ναι, το είδα αυτό. Το διάβασα. Ναι. Καλά πήγαμε, ήταν γεμάτη ημέρα. Και αύριο έχει ματσάκια. Έτσι. Είδες τίποτα? Ναι, ξεκινήσει. Ορίστε. Είδες τίποτα? Όπως το είπες, τίποτα. Μια χαρά. Όπως το είπες. Δηλαδή, έφυγα το πρωί από τη Θεσσαλονίκη, πουρνό-πουρνό, με τη δροσιά. Ήρθα, ξεφόρτωσα, πήγα θάλασσα, γύρισα, έφαγα, κοιμήθηκα και αυτό. Μια χαρά σε βρίσκω. Είδα όμως, αν μετράει, μετράει, το πρώτο ημίχρονο της Εθνικής στο μπάσκετ. Μετράει. Και πώς σου φάνηκε? Εγώ δεν το είδα. Δεν βλέπω καν κανέναν τους, να ξέρεις. Τι, το παίρνουμε? Μόνο θα κάτσω να δω λίγο με τους Σέρβους τι θα γίνει. Το τουρνουά Ακρόπολης εννοώ αν παίρνουμε, όχι το παγκόσμιο. Εγώ εννοώ και τα δύο. Παίρνουμε και το παγκόσμιο, λες, θα κερδίσουμε και τους Αμερικάνους. Τους Αμερικάνους δεν τους βλέπω. Έχουν και τα θεματάκια τους αυτοί εκεί. Φεύγουν παίκτες, κόβονται παίκτες συνεχώς εκεί, αλλάζουν. Τι γίνεται? Περιμένω εδώ τους Σέρβους τώρα στο σοβαρό, στο τεστ που έχουμε. Αύριο 8.30, μεγάλο, έτσι. Αύριο στις 8.30, ναι. Θα βγεις αύριο το βράδυ, μας θα πεις λοιπόν, τι είδες με τους Σέρβους. Αύριο, Κυριακή, ναι, εντάξει. Ωραία. Τέλεια. Ωραία. Αλλά θα βγω στο πρώτο, στην πρώτη ώρα. Όποτε θέλεις, μετά... εμείς εδώ είμαστε. Γιατί, ναι. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, είδα ότι η Ελλάδα είχε κάποια κενά διαστήματα στο σκορ. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που για 3-4 λεπτά στην πρώτη και στη δεύτερη περίοδο δεν μπορούσε να βρει σκορ και μειώσαν τη διαφορά οι Τούρκοι, ενώ η Ελλάδα ξεκίνησε πάρα πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο με ένα επιμέρους 11-2. Mm-hmm. Μετά μειώσανε οι Τούρκοι. Ήταν τρομερά άστοχος ο Γιάννης Αντετοκούμπο από τις βολές. 16 πόντους έβαλε όμως, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω σε κάποια φάση είχε 2 στις 6, 2 στις 5. Ναι. Ήταν κάπου εκεί. Έχουμε τον τραυματισμό του Παπαπέτρου που μένει να δούμε πόσο σοβαρός είναι. Και περιμένουμε τον Σλούκα, έτσι. Ο Σκουρτόπουλος είπε ότι το παλεύει, είναι τρελός. Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα για την Ελλάδα, γιατί είναι μέσα στην πεντάδα των κορυφαίων γκάρντ σε όλη την Ευρώπη, ο Κώστας. Και νομίζω ότι μαζί με τον Καλάθι κάνουν ένα πάρα πολύ κρυπτικό και καλό και ποιοτικό δίδυμο στην πίσω ζώνη της Γαλανόλευκης. Για πες τώρα, για πες και στο κοινό του Λίμπερο εδώ για τη δικαίωσή σου κόντρα σε μένα. Να τα λέμε και αυτά όλα, έτσι. Εγώ παραδέχομαι ό,τι είχες λέει. Λέγαμε πριν καμιά εβδομάδα, δεν έχει. Τόσο, ναι. Την προηγούμενη Κυριακή νομίζω τα λέγαμε. Ποιος θα κόψει, έτσι. Ποιος θα κόψει και σου είχα πει ότι θα κόψει το μάτσερ σίγουρα. Δεν το πίστευα. Εγώ ήμουν αντίθετος, έτσι. Σου είπα ότι θα τον κόψει το μάτσερ, γιατί κόβει με βάση τις αποδόσεις αλλά και τη χρονιά και όχι τα ονόματα. Ναι. Εγώ το περίμενα, δηλαδή ήταν σίγουρο για μένα. Και μπορώ να σου πω και από τώρα ποιοι θα κουπούνε. Τώρα θα σε πιστέψω, αφού δικαιώθηκες. Εντάξει, μην παίρνεις Γιώργο. Ποιους λες από εδώ και πέρα? Εγώ, νομίζω πρέπει να κουπούν άλλοι τρεις. Έχω αυτή την εντύπωση. Πρέπει να μείνουν 12, τώρα έχουμε 14, άλλοι δύο οπότε. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Νομίζω τρεις. Είναι και το θέμα με τον Σλούκα. Ναι, σωστά. Αν δεν είναι ο Σλούκα, θα πει άλλο ένα. Άρα τρεις, ναι, σωστά. Ναι, πρέπει να κουπούν τρεις. Έχω την εντύπωση. Είχα την εντύπωση βασικά ότι θα κόψει τον Γκόνιαρη. Αλλά μετά το σημερινό μάτς που ήταν πάρα πολύ καλό, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ο Αντώνης ο Γκόνιαρης, δεν ξέρω, αλλά θα. Και άμα δεν υπάρχει και Σλούκας, έτσι επειδή είναι και στο ίδιο στυλ, νομίζω θα τον κρατήσει. Ναι. Εντάξει, βέβαια θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες η περίπτωση με τον Σλούκα, αλλά θα πάω ότι θα κόψει σίγουρα τον Γκόνιαρη. Σίγουρα. Θα κόψει τον Γκόνιαρη, ενδεχομένως. Θα κόψει τον Αθηναίου. Mm-hmm. Και πρέπει να κόψει και ένα ψηλό. Ποιος θα είναι αυτός? Νομίζω θα κόψει το Μίτογλου. Ναι, λογικά, Μίτογλου. Ναι. Αλλά με το ενδεχόμενο, με το ερωτηματικό της κατάστασης του Παπαπέτρου. Ναι. Ο οποίος αποχώρησε τραυματίας με μικρούς σπασμούς στη μέση και περιμένουμε την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου. Ναι. Με αυτή την επιφύλαξη, αν έχουμε δηλαδή, αν είναι κάποιος πιο σοβαρός ο τραυματισμός του Παπαπέτρου, μάλλον θα κοπεί ο Παπαπέτρου αντί του Μίτογλου. Προς τα εκεί
mm-hmm. το πηγαίνω. Ή εκτός αν έχουμε κάποια έκπληξη, κόψει το Θανάση. Που δεν νομίζω. Δεν πιστεύω, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω, δεν γιατί πήρε και σε καλή κατάσταση, έτσι. Ναι. Άρα, συνοπτικά, νομίζω θα κόψει Κόναρη, Αθηναίου και έναν εκ των Παπαπέτρου και Μίτογλου. Και πάμε να πάρουμε το παγκόσμιο. Και πάμε να πάρουμε το παγκόσμιο, ναι. Μάλιστα. Εγώ το πιστεύω ότι η Ελλάδα θα φτάσει τελικό. Τώρα αν το πάρουμε δεν το ξέρω. Μακάρι, να... εντάξει, αν την εμπνεύσουν και διασταυρώσεις έτσι και δεν πέσουμε τίποτα με τους Αμερικάνους νωρίς, μακάρι να πάμε τελικό με τους Αμερικάνους. Γιατί όχι. Εντάξει, και οι Σέρβοι δεν θα έχουν όντως τελικά, έτσι. Όχι, όχι, δεν θα έχουν το τότε. Οπότε που οι Σέρβοι, αν είχαν το τότε, θα ήταν από τα πρώτα φαβορή. Εφόσον δεν τον έχουν, αλλάζουν τα πράγματα. Και οι Γάλλοι σήμερα δεν θα έχουν τον Μόερμαν, αν δεν κάνω λάθος, όπως ανακοινώθηκε. Και εκείνοι δηλαδή. Εντάξει, θα δούμε. Τους Ιταλούς χθες τους ρίξαμε 20. Άρα. Γι' αυτό σου λέω, δεν τους βλέπω κανέναν τους. Για να δούμε, για να δούμε. Πάμε προσδοκίες πάντως. Λόγω Αντετοκούμπο κυρίως νομίζω και Καλάθι που είναι εντάξει, φοβερή κατάσταση. Σε κάποια στιγμή μέσα στο πρώτο ημίχρονο η πεντάδα ήταν χωρίς το Γιάννη. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο 1 ήταν ο Καλάθης, στο 2 ήταν ο Κόνιαρης, στο 3 ήταν ο Παπαπέτρου, στο 4 ήταν ο Μίτογλου και στο 5 ήταν ο Παπαγιάννης. Αυτή η πεντάδα, σε πληροφορώ ότι ήταν από τις καλύτερες πεντάδες που έχω δει εγώ της Εθνικής. Mm-hmm. Πολύ γρήγορο κυκλοφορέας μπάλας, συνεχής κίνηση, screen και πάρα πολλά pick and roll μεταξύ των, των παικτών. Μάλιστα. Νομίζω ακόμα και όταν θα πρέπει να παίρνει τις απαραίτητες ανάσες ο Γιάννης, η Ελλάδα έχει και αξιόλογο πάγκο, αλλά και πάνω απ' όλα έχει ουσιαστικό πάγκο. Μπορεί να βρει σκορ από όλα τα παιδιά. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν την ικανότητα να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, είτε από κοντά είτε από μακριά. Όπως για παράδειγμα ο Μίτογλου, ο οποίος είναι ένα τεσάρι το οποίο έχει μακρινό σουτ. Ο Παναγιώτης ο Βασιλόπουλος, τον οποίο οι πιθανότητες λένε ότι θα κοπεί, αλλά εγώ λέω ότι θα τον κρατήσει ο Σκουρτόπουλος, γιατί είναι ένας ψηλός ο οποίος έχει το σουτ, ο Βασιλόπουλος. Και έμπειρος πολύ. Ναι, γι' αυτό. Για να δούμε. Ωραία, Χρήστο, να σε πάω και κάπου αλλού. Η τεσάρα τη Σλόβαν Βρατισλάβα σήμερα σε φοβίζει ως φίλο του ΠΑΟΚ? Αν με φοβίζει, αν σε φοβίζει, εντάξει, δεν μπορεί τώρα να σε φοβήσει η Σλόβαν όταν έχει παίξει με τον Άγιαξ και έχει κάνει αυτές τις εμφανίσεις. Αλλά σου δημιουργεί ένα άγχος, μια ανησυχία ότι εντάξει, αυτοί εντάξει, η Σλοβακία παίζουν μένα, αλλά δείχνουν σε καλή κατάσταση. Κοίταξε. Ο ΠΑΟΚ έφτασε, νομίζω, όχι μια ανάσα, μια τρίχα από τον αποκλείσει τον Άγιαξ. Αν έχει την αντίδραση που περιμένουμε όλοι, όπως βγαίνει προς τα έξω από την ομάδα ότι όχι μόνο δεν έχει διάσταση, αλλά έχει πεισμώσει κιόλας. Έχουν πεισμώσει τα παιδιά. Και αυτούς θα σου πω ότι τρία μέσα, τρία έξω και να περάσει πάνω στο ομίλους κατευθείαν. Παρασκευή, ναι. Δηλαδή κλήρωση. Ναι. Τόσο εύκολο το βλέπεις δηλαδή. Να σου πω, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να ξεκουράσει μέσα σε εισαγωγικά βασικούς παίκτες αν κάτι πάει στραβά και να βάλει μέσα παίκτες οι οποίοι είναι το ίδιο καλοί. Ας πούμε για παράδειγμα αν προκύψει κάτι με το Στόχ, με τον Μπίσες Βαρύ, με τον Ζαμπά, μπορεί να παίξει ο Στόχ εκεί. Στα ΧΑΦ υπάρχει ένα θεματάκι, υπάρχει και το θέμα του Μπράνταριτς, ο οποίος σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ αποτελεί ξένο σώμα, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, ναι, αν το είπατε. Από την Κάλιαρη, ναι. Ναι, και... αποτελεί ξένο σώμα και ίσως ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση του Κροάτη. Κροάτη δεν είναι. Ναι, ναι. Διεθνής κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα περάσει εύκολα, δύσκολα. Εύκολα θα πω εγώ, θα περάσει. Θα είναι στους ομίλους του Europa League, θα είναι στην κλήρωση της Παρασκευής. Διόρθωσε αν κάνω λάθος. Παρασκευή είναι. 20, όχι 29 είναι πέμπτη το μάτς, 30 είναι η κλήρωση Παρασκευή. 30 είναι η κλήρωση. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι στην κλήρωση. Δεν θα έχει πρόβλημα λες. Όχι, δεν νομίζω. Μάλιστα. Ωραία. Και άμα θέλεις και λίγο πιο, να γίνει και λίγο πιο συγκεκριμένος, νομίζω ότι θα καθαρίσει και την πρόκληση από το πρώτο μάτς. Θα πάει να πάρει διπλό λες την πέμπτη. Πέμπτη στις 10 το μάτς. Ναι. Πάει να πάρει διπλό. Ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι ο καλός ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί σε καμία περίπτωση τη Σλόβαν. Λίγο σοβαρός αν είναι, θα καθαρίσει από νωρίς. Να. Μάλιστα. Υπόλοιπα, έτσι κάνα αποτέλεσμα στην Ευρώπη που να σου έκανε εντύπωση ή κάτι που δεν περίμενες, έτσι κάτι που να σχολιάσεις?
η γκέλα της Μπάγερ χθες. Ναι, εντός έδρας κιόλας, πρεμιέρα. Για τη Χέρτα. Στο Μάντσεστερ δεν είδε σήμερα τι έγινε. Σήμερα νομίζω ότι πολλοί νιώσαν ένα ντεζαβού. Ήταν ντεζαβού πραγματικά. Πάλι καθυστερήσεις, γκολ και ακύρωση με το ΒΑΡ για τη Σίτι. Ναι. Εντάξει, ο Γκουαρδιόλα νομίζω τρελάθηκε. Είδα και το στιγμιότυπο που τα ψένει στον Ακουέρο και ο Γκουαρδιόλα που τα ψένει πίσω. Ναι. Βέβαια μετά τους έπιασε πάλι κάμερα να τα βρίσκουν, να αγκαλιάζονται. Έχει τον τρόπο και ο Πέπτα να τους ψήνει όλους. Εντάξει, ναι. Και άμα θέλεις να μείνω και κάπου αλλού, θα μείνω στην απόκτηση έστω με δανεισμό για ένα χρόνο του Φιλίπε Κοουτίνιο από την Μπάγερν. Ναι. Αναμφίβολα αποτελεί νομίζω μια μεγάλη κίνηση για τους Βαβαρούς. Θέλανε ένα τέτοιο παίκτη για τον Κοουτίνιο. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο είναι σε κατάσταση να προσφέρει και πόσο θα μπορέσει να ταιριάξει με το υπόλοιπο σύνολο. Αυγή και ύστερα, εντάξει, η Ντόρτμουντ δεν είχε πρόβλημα σήμερα. Εύκολα, ναι. Και μόλις το πρώτο δευτερόλεπτο έμεινε πίσω στο σκορ, το γύρισε στο 3, σοφάρισε κιόλας. Ναι. Νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα το σηκώσει φέτος. Μετά από 8 χρόνια ήρθε η ώρα να το ξανασηκώσει. Για να δούμε. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Φέτος, έτσι όπως ξεκινάει και η Μπάγερν, άμα μείνει λίγο σοβαρή, είναι η ευκαιρία της. Η Μονακό στη Γαλλία συνέχισε από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν, τραγικά. Έτσι, όντως, συνεχίζει εκεί που είχε μείνει. 3 έφαγε. Από τη Μέτς. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Η Άρσεναλ λέγανε 2-2 πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στην Premier League και αυτό σημαντικό. Ναι, μια Άρσεναλ που δεν ξέρω αν δείτε στη φωτογραφία που δημοσίευσαν στο Instagram, στον επίσημο λογαριασμό με τον Νταβίτ Λουίζ και τον τύπο δίπλα, ο οποίος έχει το μαλλί του Νταβίτ Λουίζ. Νομίζω μαζί το σχολιάζαμε και αυτό. Ναι. Ένας μέσος, ο οποίος είναι ακριβώς το μαλλί του Νταβίτ Λουίζ, απλά δύο κεφάλια κοντύτερος, γιατί ο Λουίζ είναι και ένα θηρίο. Αυτά, δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο αξιοσημείωτο ευρωπαϊκό χώρο. Έτσι. Ορίστε. Έτσι λέω, έτσι. Ναι, δεν, νομίζω τα καλύψαμε όλα. Και κάτι έτσι μπορούμε να φέρουμε. Ο Κλόπ έφτασε 302 βαθμούς σε 146 μάτς με τη Λίβερπουλ. Έσπασε ρεκόρ. Σε 150 μάτς είχε φτάσει στους 300 βαθμούς ο Κέντι Ντάλγλις. Και τώρα πλέον ο Κλόπ με αυτό που έκανε είναι πιο γρήγορος. Έφτασε ταχύτερα από όλους τους 300 συν βαθμούς στο αγγλικό πρωτάθλημα ως προπονητής της Λίβερπουλ. Ναι. Από τα ένα κομμάτι που έσπασε. Και ο Μόντριτς αποβλήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σήμερα στο Θέλτα Ρεάλ. Με απευθείας κόκκινη. Ποιος ο? Ο Μόντριτς. Ο Μόντριτς, ναι. Δεν έχω εικόνα από το τάκλινγκ, να σου πω την αλήθεια, από τη φάση. Ήταν σκληρό, εντάξει. Ναι. Στα αξιοσημείωτα του αγώνα είναι ότι ξεκίνησε βασικός ο Γκάρεθ Μπέιλ. Όντως. Μάλλον ξέμεινε από επιλογές ο Ζιντάν. Ξέμεινε από επιλογές και ξέμεινε και ο Μπέιλ. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει. Ακόμη δεν ξέρω. Αν και εντάξει, από Αγγλία περισσότερο υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν και μεταγραφές εκεί έχουν κλείσει. Οπότε δύσκολο τώρα να φύγει. Ο Σάντες, έτσι, μια τελευταία μεταγραφική είδηση που διαβάζαμε πριν. Ο Σάντες πάει στην Ίντερ, μάλλον. Η οποία Ίντερ έχει τον Λουκάκου, ο οποίος είναι 104 κιλά. Ναι, το είπαμε και αυτό νωρίτερα. Ναι, δηλαδή, ναι. Ρε Λουκάκου, λέγαμε για τον Λαζάρο, ο οποίος πήγε παραπαντήσει κιλά. Ρε Λουκάκου, 104 κιλά, επαγγελματία που όντως. Και το δήλωσε η συνέντευξη ότι έχει φάει μόνο σαλάτα. Γιατί τον ρώτησαν αν του αρέσει η ιταλική κουζίνα και λέει έχω φάει μόνο σαλάτες μέχρι τώρα. Δεν έπεισε όμως. Δεν έπεισε. Πρέπει να έκανε και αυτός νομίζω μια τσάρκα εδώ στη Μεσόγειο. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σίγουρα. Δεν εξηγείται αλλιώς τώρα, 104 κιλά. Είναι που είναι το σκαρί του, είναι μεγάλος όμως. Αλλά εντάξει, για να λένε ότι οι άνθρωποι της Ίντερ ότι πρέπει επιγόντως να πέσει κάτω από τα 100, κάτι πάει λάθος. Ναι. Σε μια άλλη παρένθεση, ναι. Λείπω εγώ και ο Βασίλης ο Καβαδής έχει βρει τη μιλιά του και με τα τραγούδια κτλ. Ναι. Του λείπεις, λέει, να γυρίσει γρήγορα. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, δεν σε πιστεύω. Μα γιατί? Δεν σε πιστεύω. Γελάει ο Βασίλης.
Αγαπάμε Γιουβάνογλου, λέει, να σου πω. Και αύριο λέει 10:00 να είσαι εδώ, λέει, στο στούντιο. Αύριο. Όχι, 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 πλάκα κάνω. Θα τα πούμε τηλεφωνικά αυτό το πράγμα. Ναι, 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 θα το πάρουμε τηλεφωνικά, γιατί αύριο, παιδιά, είναι δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα. Έχει, το πρόγραμμα έχει μπάνια, έχει φαΐ, έχει σιέστα. Έτσι. Έχει... Τόσο δύσκολη, ε. Και μετά έχει ποντιακό πανηγύρι, φίλε. Α, θα περάσει πολύ δύσκολα. Να πάρεις, ναι, και τον Βασίλη, ναι, Γύλο, τον Καβαδία μαζί. Στα ποντιακά. Ναι, στείλ του μια πρόσκληση. Δεν έχει πρόσκληση, είναι ανοιχτό. Α. Ναι, θα του στείλω τις συνταγμένες. Εντάξει. Θα περιμένει. Να έρθει. Ναι, να χορέψουμε ένα κότσαρι, ρε παιδί μου, μαζί. Α, μπράβο. Έτσι, ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Άλλο τίποτα, Χριστάρα, πες το. Ησυχία, παιδιά. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια. Ωραία. Ναι. Ωραία, να σε καληνυχτήσουμε τότε. Εσύ δεν ξέρω τι έχεις σκοπό να κάνεις μετά, Σάββατο βράδυ. Ησυχία. Θα δούμε. Καλά. Θα δούμε. Την ξέρω εγώ αυτή την ησυχία. Θα δούμε, θα δούμε. Κάτι θα προκύψει. Καλά. Καλά, καλά. Λοιπόν, ωραία. Καλό σου βράδυ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλά να περνάς. Έγινε, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Το φιλιά μου. Χρήστο Γιουβάνογλου, Βασίλη Καβαδιά. Μοναδικός. Ξεχωριστή παρουσία στο Λίμπερο 107,4 πάντα. Μας τα είπε ωραία, μας τα ανέφερε ωραία. Και πάμε εμείς τώρα στο τελευταίο κομμάτι του Option Post Game, λίγο πριν το κλείσιμο, να θυμίσουμε ό,τι έγινε σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, τι έχουμε ως τώρα και τι έχουμε να δούμε και αύριο, έτσι. Σε μία μέρα με μεγάλο ενδιαφέρον, με πλούσια αγωνιστική δράση. Πάμε να το πιάσουμε με τη σειρά. Να πάμε να ξεκινήσουμε φυσικά από την Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όπου η δεύτερη αγωνιστική ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι με το match Arsenal Burnley 2-1, Southampton Liverpool 1-2, Norwich Newcastle 3-1, Brighton West Ham 1-1, Everton Watford 1-0, Aston Villa Bournemouth 1-2 και Manchester City Tottenham 2-2. Αύριο το μενού έχει Chelsea Leicester στις 18:30 και Sheffield United Crystal Palace στις 4:00. Και την Δευτέρα στις 10 Wolves Manchester United, το παιχνίδι που ολοκληρώνει την δεύτερη αγωνιστική. Στη βαθμολογία μόνο η Liverpool και η Arsenal έχουν κάνει 2-2. Η Arsenal, μάλιστα, όπως προείπαμε, μετά από 10 χρόνια για πρώτη φορά καταφέρει να κάνει 2-2. Και στο βαθμό στην κορυφή η City με τη σημερινή σοπαλία μείνει στους 4, όπως και η Tottenham. Έχει την ευκαιρία, βέβαια, και η United που παίζει Δευτέρα το βράδυ να κάνει και αυτή το 2-2 στην έδρα της Wolves. Πάμε, Βασίλη Καβαδία, δώσε λίγο μουσική να συνεχίσουμε με Ισπανία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με Ισπανία, στην Ισπανική La Liga, όπου είχαμε και το συναρπαστικότερο μάτς της ημέρας σήμερα. Villarreal Granada 4-4, παρακαλώ. 1-1 το ημίχρονο με 2 πέναλτι προς το φινάλε και 4-4 τελικό αποτέλεσμα. Έγινε 4-2 και μέσα σε 6 λεπτά έγινε 4-4. Τρομερό παιχνίδι στο Ελμαδριγάλ ανάμεσα σε Βιγκεράλ και Γρανάδα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, χθες η πρεμιέρα η αυλαία άνοιξε στο Μπιλμπάο, στο Νουέβο Σαν Μαμέσο, όπου η Αθλέτικ κέρδισε με ένα 0 την Μπαρτσελόνα με ένα φανταστικό βάγμα από το ψαλίδι του Αντούριθ, που μπήκε στο 88 και δευτερόλεπτα μετά στην πρώτη επαφή με την μπάλα πέτυχε αυτό το εκπληκτικό γκολ που όσοι δεν το έχετε δει, σπεύστε να το δείτε οπωσδήποτε. Μαγικό γκολ, μαγική στιγμή γενικότερα από τον 38χρονο Αντούριθ, ο οποίος θα αποσυρθεί το τέλος σεζόν και είχε έτσι μια από τις κορυφαίες στιγμές του χθες βράδυ. 1-0 λοιπόν ήταν για την Μπάρτσα που ήταν χωρίς τον Μέση στην πρώτη αγωνιστική. Σήμερα Θέλτα Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 με ένα επίσης φανταστικό γκολ από τον Τόνι Κρός, μια βολίδα, ένα τρομερό φοβερό σουτ του Γερμανού στο γάμα της εστίας της Θέλτα, δοκάρει και μέσα, και αυτό πρέπει να το δει οπωσδήποτε. Βαλένθια Σοσιεδάδ 1-1, εκεί είχαμε δράματα στο 101, χαμένο πέναλτι και γκόλ ισοφάρισε από τους Βάσκους, πήραν βαθμό στην έδρα των Νυχτερίδων. Μαγιόρκα Αιμπάρ 2-1, η Μαγιόρκα που ξεκίνησε με νίκη στο φιναλέ. Λεγανές Οσούνα 0-1, αυτά είναι τα αποτελέσματα της πρεμιέρας ως τώρα. Αύριο έχει 4 μάτς στο μενού στην Ισπανία, στην Πριμέρα Διβιζιόν. Αλαβές Λεβάντε στις 18:00 το απόγευμα, Εσπανιόλ Σεβίλη στις 20:00 και στις 22:00
Το βράδυ είναι το Μπέτις Βαγιαδολίδης. Στις 11 η πρεμιέρα της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στην Χετάφε στο Μετροπολιτάνο. Με τον Ζώα Φέληξ φυσικά να προσελκύει τα βλέμματα, ο Πορτογάλος στο επίσημο ντεμπούτο του με την φανέλα της Ατλέτικο του Τσόλο Σιμεώνε. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Πάμε λίγο να δούμε τώρα και στην Γερμανία τι έγινε στην πρεμιέρα. Η γερμανική Bundesliga, η οποία ξεκίνησε χθες βράδυ με την πρωταθλήτρια Bayern να γκελάρει, να μένει σε ισόπαλο 2-2 με την Hertha Βερολίνου εντός έδρας στο Μοναχό στην Allianz Arena. Ο Lewandowski 24 άνοιξε το σκορ, έγινε ανατροπή από τους πρωτευουσιάνους Λουκεμπάκιο και Γκρούγιτς στο 36-38, πολύ γρήγορα έκαναν το 1-2. Ο Lewandowski με πέναλτι σοφάρισε 2-2 στο 60, αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σήμερα στα παιχνίδια που έγιναν το Σάββατο, Borussia Dortmund Augsburg 5-1 και αυτό με ανατροπή, καθώς η Augsburg μπήκε και άνοιξε το σκορ πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο λεπτό, αλλά η Borussia απάντησε γρήγορα και έφτασε αυτό το εμφαντικό 5-1 με άνεση, δείχνοντας έτοιμη να μπει ζεστά για τον τίτλο φέτος. Leverkusen Paderborn επίσης συναρπαστικό παιχνίδι 3-2. Freiburg Mainz 3-0. Wolfsburg Κολονία 2-1. Werder Bremen Fortuna Düsseldorf 1-3. Και Gladbach Schalke στο ντέρμπι της ημέρας 0-0. Δεν υπήρχε σκορ. Δύο παιχνίδια αύριο θα ολοκληρώσουν την πρώτη αγωνιστική. Union Βερολίνου Λειψία στις 7 και στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Χόφενχάιμ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και αυτό στην έδρα της Άιντραχτ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με την Γαλλία και όσα έγιναν σήμερα εκεί στην Γαλλική Λιγκουάν. Μάλλον από χθες όπου ξεκίνησε η δεύτερη αγωνιστική με την εξάρα της Λιόν στην Αντζέρ. Λιόν Αντζέρ 6-0 χθες βράδυ. Σήμερα το απόγευμα Νάντ Μαρσέιγ 0-0 και το βράδυ έγιναν τα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Τουλούζ Ντιζόν 1-0 με ασίστ του Κουλουρί. Μετά τον γκολ στο επίσημο ντεμπούτο του πρεμιέρα του αθλήματος, σήμερα έδωσε και ασίστ ο Έλληνας επιθετικός. Νιμ Νις 1-2 σε μάτς με 3 αποβολές, 2 για τους γηπεδούχους στο φινάλε, 1 για την φιλοξενούμενη Νις που πήρε το διπλό με 1-2. Μπορντό Μομπελιέ 1-1, Μέτς Μονακό 3-0 και Αμιέν Λιλ 1-0 τα αποτελέσματα. Εδώ, αν δεν κάνω λάθος, αύριο έχουμε 3 παιχνιδιά. Στις 4 σε Ντετιέν Μπρέστ, στις 6 Ρεν Στρασβούργο και στις 10 το βράδυ το ντέρμπι της ημέρας Ρεν Παρί Σεν Ζερμέν. Θα το δούμε εδώ παρέα στο αυριανό post game. Λοιπόν, αυτά και με τη Γαλλία. Το ιταλικό πρωτάθλημα, όπως είπαμε, ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπως και το δικό μας εδώ το ελληνικό. Πάμε λίγο να θυμηθούμε το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Super League. Το επόμενο Σαββατοκύριακο η πρεμιέρα είναι, η αυλαία ανοίγει το Σάββατο στις 7 με το παιχνίδι Λαμία Παναθηναϊκός στην Σοφάκ Λαμίας. Το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ είναι το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης και τώρα μένει να δούμε να ανακοινωθεί ουσιαστικά και οριστικά και επίσημα το ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Κυριακή απέναντι στο Πανετολικό. Δεν μπορεί να παίξει Σάββατο επειδή την Πέμπτη το βράδυ θα παίξει στην Πρατισλάβα με τη Σλοβάν. Θα πάει Κυριακή το μάτι αυτό και λογικά θα πάει Σάββατο το μάτι του Άρη με τον Όφη που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή στις 9. Λογικά θα πάει Σάββατο στις 9 το Άρη Όφη στο Κλέαν Τζιγκελίδης. Την Κυριακή λογικά στις 8 θα γίνει το ΠΑΟΚ Πανετολικός και τα υπόλοιπα μάτς είναι το Ατρόμητος ΑΕΛ στις 7, στις 7 και 4 το Πανιόνιος Βόλος και στις 9.30 το βράδυ ΑΕΚ Ξάνθη. Η Ξάνθη που σήμερα ετήθηκε με 3-0 από τον Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι στο ΆΚΑ. Πολύ θετική η πρόβα τζενεράλε για τους πράσινους. Σε άλλο φιλικό μάτς Αστέρας Τρίπολης Παλαιντονικός 0-2 και Βόλος Απόλλωνος Μήνης 0-3, όπως και Εργοτέλης Όφη 2-2, φιλικά παιχνίδια που έγιναν σήμερα για τις ελληνικές ομάδες. Περιμένουμε πλέον και την έναρξη του δικού μας πρωταθλήματος της Super League, να δούμε τι θα γίνει και με τα τηλεοπτικά αυτήν την εβδομάδα, να κλείσουν οριστικά και αυτά τα θέματα που μας απασχολούν, έτσι για να μπούμε στην τελική ευθεία για την σέντρα του πρωταθλήματος. Λοιπόν, κάπως έτσι, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, Βασίλη Καβαδία, έτσι. Ναι, φτάνουμε στο τέλος και για το απόψινό post-game. Τα είπαμε όλα, τα είδαμε όλα και για την εθνική στο μπάσκετ και για την υπόλοιπη αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αύριο θα είμαστε παρεούλα και πάλι στις 10. Θα προλάβουμε έτσι τα τελειώματα και το φιλικό παιχνίδι της εθνικής με τη Σερβία στο τουρνουά Ακρόπολης. Σημαντικό τεστ, το πιο σημαντικό
στο δρόμο για το παγκόσμιο της Κινάς. Μέχρι στιγμής είναι πολύ θετικά τα δείγματα. Περιμένουμε και το βραϊνό. Θα έχει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Θα έχει Chelsea το απόγευμα. Θα έχει Ατλέτικο το βράδυ. Εδώ θα τη δούμε παρέα σε 11 στο post game. Την πρεμιέρα της στην La Liga. Και Γερμανία με Άιντραχτ, με Union Βερολίνου Λειψία. Έχει γεμάτη ημέρα από ενδιαφέροντα παιχνίδια. Θα δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΟ και Άρη φυσικά. Σε μια επίσης ενδιαφέρουσα εβδομάδα που ξεκινά και εδώ στα δικά μας, στα ελληνικά. Οπότε έτσι θα είστε συντονισμένοι και πάλι εδώ στο Λίμπρο 107,4. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και αυτό το τρίωρο απόψε. Βασίλης Καβαδίας ήταν στη λήψη του ήχου και ο Ρος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ Σαββάτου, καλό υπόλοιπο και φυσικά αύριο μια ευχάριστη Κυριακή από εμάς. Καλό σας βράδυ.